Της κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται και πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεργόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Χαίρετε. Έχει ένα τέταρτο μουσική, βάζει ένα τέταρτο μουσική, έχει ένα τέταρτο διαφημίσεις, χαίρετε. Δεν χαίρεται κανείς. Άντε μπράβο. Hey. Καλό απόγευμα σε όλους. Μετρόπολης 95,5. Ο κύριος Σάκης Πολίτης απέναντί μου. Το σκουπίδι είναι πίσω. Άρχισε πάλι. Λοιπόν, ο Θανάσης Καζαμπάκας. Ο Θανάσης Καζαμπάκας στο production, Μίλα Γουλιώνης στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5. Τον πανηλίθιο τον ακούτε. Μιλάω και δεν με αφήνει να μιλήσω, δεν με αφήνει να διαβάσω, δεν με αφήνει να πω οτιδήποτε. 95,5. Θες να πεις κάτι εσύ? Θέλω να πω πολλά, ρε, αλλά ωραία, θα περίμενε. Τα πω όσο ένα. Μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδης, ο οποίος κάνει οριστική διαγραφή του φωτοκινήτου σου, έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου. Θα σου δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τηλεφωνήσεις στο 18133 και να πάρεις την οριστική διαγραφή για το δικό σου αυτοκίνητο. 9.55 και είναι το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι από το εξωτερικό, ιός δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Θα πήρες τα γυαλιά σου, εντάξει. Λοιπόν. Εδώ σου κάνεις άλλα κι άλλα. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Η καλύτερη, με τις καλύτερες τιμές. Μιλάμε για την Εσκιάδης Βαροδήμος. Με Σκόντα, με Kia, με Hyundai. Τα μοντέλα θα τα βρείτε στις καλύτερες τιμές. Υπάρχει απίστευτο σέρβις, μια τεράστια έκθεση με αυτοκίνητα τα οποία μπορείτε να δείτε από κοντά, να δοκιμάσετε οδηγικά και να τα κάνετε δικά σας. Θα τα βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, τώρα που έχει ανοίξει ο κόμβος, είναι 5 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα, για τις τιμές, για οτιδήποτε υπάρχει στην Εσκιάδης Βαροδήμος, είτε εκεί είτε στο 2310-596-596 και για σένα που σκέφτεσαι. Σκεφτόσουν τις προάλλες για μεταχειρισμένο, έχει και μια τεράστια γκάμα από μεταχειρισμένα με την εγγύηση και τον έλεγχο της Εσκιάδης Βαροδήμος. Έμαθα ότι δεν γυρνάνε και τα χιλιόμετρα αυτοί, ενώ αλλού τα γυρνάνε τα χιλιόμετρα. Δεν ξέρω τι κάνουν. Ναι. Όταν λέμε με την εγγύηση της εταιρείας, ο καθένας ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε. Εντάξει, εγγυώνται. Λοιπόν, 9.55 γίνονται το μήνυμά στο 54.340. Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι από το εξωτερικό, ή δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Και αν πεινάς, καθώς είναι μεσημέρι, deliveras.gr. Πάνω από 2.500 προσφορές υπάρχουν για όλους εσάς. Και καλό είναι να κατεβάσετε το σχετικό application είτε στο tablet είτε στο κινητό σας για να μπορείτε να κερδίσετε το μεσημέρι από όλες αυτές τις προσφορές οι οποίες υπάρχουν στο deliveras.gr. Λοιπόν, έχω έναν Ταλκά. Εσύ. Ο οποίος πιστεύω ότι είναι σοβαρός. Εσύ, Ταλκά. Ναι. Τι λέρε. Και αποδεικνύουν τα γεγονότα. Πήρε τον Ταλκά, δώσ' το λίγο εκείνο. Ορίστε. Τι λέει εκεί? Δεν ξέρω. Ναι. Αποδεικνύουν, ναι, ότι ήμασταν, είμαστε και παραμένουμε πολίτες Β' κατηγορίας. Γάμα. Και Γάμα, η Θεσσαλονικής. Ναι. Για ποιο λόγο? Για ποιο πάει λόγο το μυαλό σου, για ποιο λόγο το λέω? Πολλοί είναι οι λόγοι. Τώρα, το δικό υπάρχει είναι κάτι το οποίο είναι εξόφθαλμο. Λοιπόν, βούλιαξε ένα πλοίο σαρωνικό. Ένα δεξαμενό πλοίο. Πότε βούλιαξε? Πριν από 15 μέρες. Βγήκε το πετρέλαιο στο δρόμο. Εντάξει. Βγήκε το μαζούτ. Τα κανάλια εδώ και 15 μέρες μας τα έχουν κάνει ζέπελιν. Για το μαζούτ. Ναι, το μαζούτ και ο σαρωνικός και πού θα κολυμπάει ο κόσμος. Ερώτηση προς όλους σας. Είτε είστε κάτοικοι Θεσσαλονίκης, είτε Ιωαννίνων, είτε Αθηνών, είτε Σποράδων, είτε οπουδήποτε αλλού. Αν γινόταν στη Θεσσαλονίκη αυτό, σε ρωτώ, θα ασχολούνταν περισσότερο από 5 λεπτά? Θα ασχολιόταν. Άντε ρε. Ο Μπούζος. Ο Μπούζος. Ναι. Τα κανάλια τα αθηνοκεντρικά. Για τώρα αναγκάζομαι και γίνομαι, ναι, για φόβος εσύ για την εθνική. Ναι, ναι. Λέω ρε φίλε, μα δεν λέω ότι δεν είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Επειδή όμως είναι στο Σαρωνικό και είναι στην Αθήνα, μπουρου μπουρου μπουρου. Και να μυρίζει πετρέλαιο. Και να μυρίζει μαζούτ. Και πώς θα κάνουμε μπάνιο. Και δεν μπορούν και χειμερινοί οι κολυμβητές. Ή είπε βλακεία ο υπουργός. Εδώ δεν έχετε κανάλια εσείς. Ποια κανάλια? Για παίζουν. Europe 1, το Εγνατία, το Πόντο TV.
Ό,τι γίνεται, γίνεται ένα γλέντι ποντιακό. Να μιλήσουμε σοβαρά τώρα ή κορυδεύουμε. Άμα θες να κορυδεύουμε. Okay. Πώς θα λένε αυτά τα ποντιακά κέντρα. Εμφανίζεται και εκείνος ο κλαρινό γαμπρός, θα πούμε, που έχει στο Europe 1 την εκπομπή ο τριαντάφυλλος Πουρσανίδης που βάφει τα μαλλιά με 4 τόνους μαύρη μπογιά. Ουρου και τα λοιπά. Εμφανίζεται ο Ψωμιάδης, εμφανίζεται ο Πάτερ Αβακούμ. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Σοβαρά μιλάμε. Άμα θέλετε γελιοποίησε. Γελιοποίησε. Ο άλλος είναι στην Αθήνα, η κανάλι είναι αθηναϊκό. Ρε φίλε. Τι ρε φίλε. Κάνε είναι πολύ. Ποιο το Σαββίδι δεν έχετε. Ωραία. Πάρε το Σαββίδι να κάνει το Εψιλον TV, πώς το λένε. Το πήρε. Ωραία. Ας κάνει την έδρα εδώ. Αντί να έχει τον Μένιο Σακελαρόπουλο που τον ξέθαψε εκεί γιατί ψωμολισάει. Επειδή έκλεισε το Μέγκα, τον περιμάζεψε εκεί πέρα, ας πάρει τον Κόλκα. Ας πάρει τον, ξέρω εγώ, τον Πετρωτό. Ας πάρει κανέναν παοξί, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα. Αντί να πάρει, ας πούμε, τη Μενεγάκη 48 χρόνων με 5 τόνους κυταρίτιδα που έχει πέσει στα 5% αχρωματικότητα, ας πάρει του Ζαγοράκη τη γυναίκα και την έχει εδώ πέρα, τη Λίλη. Τι διαφορά, τι παραπάνω μπορεί να κάνει η Μενεγάκη από τη Λίλη, ας πούμε, σε ένα πρωινάδικο. Αντί να πάρει, ας πούμε, το Φουρθιώτη. Που εκεί με τα, είναι μάνατζερ, ας πούμε, εκεί πέρα με τις κοπέλες που πάνε και ξαπλώνουν για πόσα ευρώ. Τώρα μιλάνε σοβαρά. Στάσου ρε κόκκινε. Δεν είναι σοβαρά. Ας πάρει, ξέρω εγώ, τον Τζόρνταν. Ας πάρει, ξέρω εγώ, έναν άλλον. Τι σοβαρά μιλάω. Δεν πήρε κανάλι ο Σαββίδης. Το έψιλον. Ναι. Το έψιλον δεν λέει για τον αργό Σαρονικό. Δεν έχω πάρει. Πώς δεν έχεις. Αφού τα βλέπουν όλες. Ένα παιχνίδι εκεί και το βλέπουν όλοι. Λέει για τον αργό Σαρονικό. Έχει την Τατιάνα και τον άλλο τον κρύο τον Ευαγγελάτο. Λύσε μια απορία. Περίμενε. Ας πάρει τον Ουραϊρογλου, πώς το λένε. Ας πάρει, ξέρω εγώ, τόσο στους Θεσσαλονίκης. Μα ζαλίζεις πάλι τα κλάματα. Να πετάξουμε κανένα καζαντζίδι πάλι εδώ παραπάνω. Η πετρελοκυλίδα είναι και. Μην βλέπεις. Εσύ βλέπετε το Εγνατία TV, το κολαγόνο που το πουλάνε, ξέρω εγώ, 22 ευρώ. Έλα ρε κόκκινε, πάμε στα άλλα θέματα τώρα. Έχει καταντήσει η ιδέα αυτή η μύρλα. Η αθηναϊκά, αθηνοκεντρικά. Δεν το πήρε Σαββίδι στο κανάλι. Το πήρε. Ναι. Ας φέρει έδρα εδώ, ας νοικιάσει εκεί στα σφαγεία ένα χώρο και ας πάρει τους δικούς του ανθρώπους εκεί πέρα να το κάνει. Τι το θέλει τον Ευαγγελάτο. Τι το θέλει. Τι το θέλει. Ας πάρει τον Ωραϊρό. Εσύ πες ότι δεν το θέλει. Ας πάρει τον αυτό, να ξέρω εγώ. Το Στέλιο Λουκά να πάρει. Κατάλαβες. Άντε πάνε στα θέματα τα άλλα τώρα. Μύρλα. Πιο σοβαρό θέμα αυτό δεν υπάρχει. Σόπα μωρέ, πετρελοκυλίδα τώρα και ιστορίες. Είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνεις εδώ. Είμαστε παραπέτα. Μα θυμηθήκανε με την έκθεση και ήρθε ο άλλος ο απίθανος και είπε καλή επιτυχία τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Ναι. Δεν ήξερε ο άνθρωπος. Ναι, δεν το κατηγορώ αυτό. Να. Το επιτελείο το κατηγορώ. Ποιο επιτελείο. Το Κικίλια. Για ό,τι κάνουν αυτοί. Ναι. Τι Τσίπρας λέγεται. Κούλης λέγεται, Μάκης λέγεται, Τάκης λέγεται. Ναι. Έχουν ένα επιτελείο. Μάλιστα. Τρέχουν 40 νοματέοι, αυλοκόλακες, γκουρέζες. Από πίσω. Ποιος είναι γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Εκείνη την ώρα που το λέει, πάτα του μια το πόδι, ρε, και πες. Δεν παίζει Ευρώπη. Σιγά, ρε, κόκκινε, σιγά. Ποιος είναι, ρε, παιδάκι μου. Πού να ξέρω. Ο Κικίλιας είναι. Γραφείο τύπου είναι. Ο Κικίλιας χαϊδεύει τη γυναίκα του. Πώς το λένε. Πρώην γυναίκα. Πρώην γυναίκα του. Πρώην γυναίκα. Του ζευγάρι. Ναι, είναι στα μέλια. Πού να βρει χρόνο τώρα να του πει του Μητσοτάκη. Έλα εδώ, ρε παιδάκι μου. Εσύ είσαι άσχετος από την κοινωνία. Είσαι σε ένα κλουβί μέσα και δεν ξέρεις. Ο ΠΑΟΚ απεκλείστη. Βρες μια ατάκα να πεις. Να του γράψουν μια ατάκα. Γι' αφού ο Μπρόνσου δεν έχει ατάκα να πει. Να του γράψουν πέντε αυτά. Αντί για μια κούκλα εκεί πέρα ψεύτικη, να του βάλουν μια αληθινή εκεί πέρα. Στημένο να είναι. Γεια σας κυρία μου και τι καλή κυρία. Παρακαλώ να γίνει ότι είναι και bon vivant. Να σε κάνω. Τα κόμματα δεν έχουν επικοινωνιολόγους. Ο Κικίλιας αφού έχει έρωτα με την Παλατσινού. Τι να κάνουμε τώρα. Ο άλλος ο Άδωνης. Ο άλλος ο Άδωνης βγήκε στον Μπούζο, δεν ήταν εκεί. Ο άλλος ο Ορφανός ήταν με τρία μέτρα λέει πίσω ο φίλος ο Ορφανός. Τρία μέτρα πίσω ήταν. Τι έτρωγε κανένα σάντουις εκεί κρυφά από κάτω, κανένα λουκάνικο θα έτρωγε. Και αυτός δεν τον πήρε χαμπάρι. Έλα. Άιτε, πάρε κλάψε τώρα. Γρηγόρη λέει, γιατί λες μπουρδες, λέει, με τις σκουριές πόσο καιρό ασχολούμαι. Άντε, μπράβο, ναι. Ζούμε. Αυτό είναι μπουρδα. Μπουρδα είναι τι. Καλά, τις σκουριές. Τις σκουριές τι. Μας πρίξατε με τις σκουριές. Πέντε χρόνια οι σκουριές. Κλείσανε οι σκουριές. Συγκρίνεις. Το ένα με το άλλο. Γιατί το συγκρίνει. Την προβολή που έχει το ένα. Τι? Με την προβολή που έχει το άλλο. Μα τα πρίξατε με τις σκουριές. Βάλατε τον κόσμο στην Καλκιδική να μαλώνει. Είχες εσύ πάρει τους αυτούς τους κατοίκους. Οι άλλοι μείναν άνεργοι. Τους δώσεις ψωμάκι τώρα εσύ. Που μείναν άνεργοι. Να τους δώσω ψωμάκι. Θα τους βρει δώσεις. Για να μας πούνε όλοι τι έγινε. Εγώ να δώσω λύση σε τι. Ναι. Σε ένα πράγμα το οποίο. Είμαι ενάντια στην εταιρεία πιες. Κομμουνιστή. Ήρθε ο κομμουνιστή. Δεν είμαι ενάντια στην εταιρεία. Τι είσαι, σε τι είσαι ενάντια. Είμαι υπέρ. Τη οικολογική ισορροπία. Οικολογική ισορροπία. Πού μένει, ρε κόκκινε. Θεσσαλονίκη. Πού σε ποιο μέρο. Πού μένει. Χαμηλά, ψηλά, που κοντά στην παραλία. Κοντά στην παραλία. Κοντά στην παραλία. Ναι. Η βοθρίλα που σου έρχεται κάθε μέρα στη Μούρη δεν σε πειράζει. Δεν έρχεται βοθρίλα. Α, δεν έρχεται βοθρίλα. Όχι. Ναι, δεν έρχεται βοθρίλα. Όχι.
Ένα πρόβλημα είχαμε με το Πλακτόν. Ο Πλακτόν, ναι. Και βγήκε ο Σαββίδης και λέει να το πλήρωσω εγώ να το κάνω. Πήγες ποτέ να περπατήσεις? Για τέτοια ξεφθύλα. Έκανες καμιά προπόνηση στην παράδειγμα? Γιατί η γυναίκα σου πήγαινε, η γυναίκα έτρεχε. Πολλές φορές. Σε είδα καμιά φορά εγώ εκεί. Πολλές φορές. Πολλές φορές. Τη βοθρίλα που σου έρθει. Άμα ρωτήσω αστυνομικούς που είναι με τα ποδήλατα, εκεί θα σου πούνε. Που έχουν και κάτι ποδήλατα. Ναι. Ωραία είστε εκεί στην αστυνομία. Τι έχει? Έχουν τα παιδιά κάτι ποδήλατα. Κάτι BMX του 1980. Πάρτε τους κανένα ποδήλατο τους προκοπής. Ποιος θα δώσει λεφτά? Το Υπουργείο Αμήνης, δεν ξέρω. Δεν έχει μίζα ρε απαγορά. Είναι δυνατό να τους έχετε κάτι ποδήλατα? Πόσο κάνει ένα ποδήλατο ρε? Πού να... το έχει 1000-2000 ευρώ. Τι μίζα να βγάλεις από 1000 ευρώ? Αν έρθει κανένα τάγκ όμως. Έλα, πάνε στα άλλα θέματα. Κοιμάσαι όρθιος, άιτε μεσημέρι. Χθες μόλις λέει ο Αλέφαντος Πεκταράδες, ο Πρίγιο και ο Βιγερίνιο, χέστηκε ο Βαλακρός Κόκκινε. Γατούλα ο Πέρουκας. Ο Μάγκας κολονοσκόπησε. Έγινε αυτό το πράγμα? Είπε Βιερίνια Πεκταράς. Ναι. Ναι, και μ' άκουσες να λέω εγώ συμφωνώ? Όχι. Πεκταρά είπε τον Πρίγιοβιτς. Το μήνυμα. Είπε Πεκταρά τον Πρίγιοβιτς. Δεν ξέρω τι είπε. Σε ένα τέταρτο μπορεί να πει ότι είναι σαπάκι. Βγάζει άκρη με τον Αλέφαντο. Εγώ έχω σταθερή άποψη όμως. Και λέω, ο Πρίγιοβιτς πωλείται για να έρθει ο Μπέρκ το Δεκέμβριο. Αυτός είναι ο στόχος. Και θέλουν να πάρουν και τον Άτχο. Γιατί θα φάνε τον Μπίζεσβαρ το Γενάρη. Δύο. Θες άλλο? Ο Ίβιτς πάει στον Ολυμπιακό από ό,τι φαίνεται. Και έχει τρελαθεί ο Σαββίδης όταν το έμαθε. Ότι μπορεί να πάει ο Ίβιτς στον Ολυμπιακό. Σάλεψε, του γύρισε το μυαλό, το ποντιακό μυαλό. Θέλετε και άλλες πληροφορίες? Τι θέλετε? Τι θέλετε? Βιερίνια Πεκταράς, έτσι λένε οι ρεπόρτερ. Καλά κάνουν και το λένε, promotion, πολύ ωραία. Έτσι λένε τα πρωτοσέλιδα, πολύ ωραία. Εγώ 20 λεπτά που τον είδα, ένας με έναν δεν πήγε μια φορά πάνω στους μπακ. Πήγε κανένα τελείωμα εκεί με τον κουτουπιέ το αριστερό, εντάξει. Φυσικά το πρόβλημα ότι ο ανέτοιμος Βιερίνια είναι πολύ καλύτερος του μπακ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το αναφέρουμε αυτό, σήμερα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ότι ο ανέτοιμος Βιερίνια, ο ανέτοιμος Βιερίνια, ο 32, είναι πολύ καλύτερος από το τελειωμένο ΜΑΚ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα έπρεπε να λέγαμε σήμερα, ρε γαμώτο, πώς θα μπει ο Βιερίνια. Πώς θα μπει ο Βιερίνια. Να ξέρω εγώ, ΜΑΚ πετάει. Πού θα τον βάλει? Θα τον βάλει στο Τζάλμα. Ο Τζάλμα καλές παίρνει στις κούρσες κτλ. Πού θα τον βάλουμε? Δεύτερο φόρο. Σαμπατσούλης θα τελειώνει το Τζάλμα. Ναι, 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 ναι. Εκεί έπρεπε να είναι προβληματισμένος. Τώρα. Μπαίνει ο Βιερίνια κουτσός έξω αριστερά. Κουτσός! Γιατί έξω αριστερά? Γιατί δεν έχει παίκτη εκεί. Ο Μάκ είναι για το θάνατο. Ο Βιερίνια, αγύμναστος, 32 ετών, ανέτοιμος. Περέα μου με τους Σαρονικό σου που έχεις για καμάρι στον Ολυμπιακό σου. Κάθε ζει σε Ολυμπιακό πουλάει και έχει πάντα άλλη διάσταση, Γρηγόρη. Άκου τι λέει ο Αλήτης. Τι είπε, λέει? Περέα μου με τους Αρνακούς. Το ξαναλες, τι είπε ουσιαστικά. Έχει, λέει, κάθε τι είσαι Ολυμπιακό πουλάει και έχει πάντα άλλη διάσταση. Πουλάει παραπάνω. Ο Πάκ πουλάει παραπάνω, ο Ηρακλής λιγότερο. Ο Άρης πιο λίγο. Ό,τι πουλάει είναι. Έτσι δεν είναι? Μπορεί δεν είστε εδώ. Δεν πουλάμε. Πόσα φύλλα πουλάει ο Ηρακλής? 100. Ο Πάκ 10.000. Τι παίζουμε? Πάκ. Άμα εδώ ήταν οι Ολυμπιακοί. Εδώ παίζαμε Ολυμπιακό. Ό,τι πουλάει. Έλα, έλα, έμπορα. Τελείωνε. Λέγε. Άλλα θέματα. Τι κόλλησε το μυαλό σου? Τι έγινε? Γιατί σταμάτησες? Τι έπατε? Ρε εσύ 092, δηλαδή απίστευτο. Τι έκανε? Τι είπε? Λοιπόν, έγραψα ότι εσύ λες μπουρδες, όχι τις χουριές είναι μπουρδες. Εγώ ναι. Λέω μπουρδες. Πόσο καιρό ασχοληθήκαμε με τις χουριές, αφού εγώ λέω μπουρδες? Θα σου πω εγώ. Μέχρι που μας έδωσε διαφήμιση ο Ελληνικός Χρυσός. Μετά δεν ασχοληθήκαμε. Εκόκκινε. Μέχρι που αδειοδοτήθηκε το έργο και έγινε νόμιμο. Μέχρι που έδωσε διαφήμιση ο Χρυσός. Μέχρι που αδειοδοτήθηκε το έργο. Μετά σε έλεγα τι έγινε. Εγώ μου το ραδιόφωνο. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Ναι, τι. Πες την αλήθεια. Με κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωραία, σε τώρα ότι... μετά γυρνάς εμένα τώρα. Σου λέω. Τι σου λέω? Από τη στιγμή που υποτίθεται ότι υπάρχουν. 500 σελίδες που ήρθαν. Από τη στιγμή που υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Τώρα, μην και τα... εκτιμούνε ότι το ελέγξανε. Και δεν κινδυνεύει. Εσύ τις 500 σελίδες από το και χημείο. Και δεν κινδυνεύει. Άστα. Εγώ δεν είμαι. Είχες 500 άστα. Σελίδες από το χημείο. Εγώ δεν είμαι. Μας έλεγες. Το αρμόδιο θεσμικό όργανο. Το οποίο δρώνει αδειοδότηση. Εσύ τον ήρωα μας έκανε. Εγώ είπα τη γνώμη μου. Ποια γνώμη σου? Είπες εδώ 500 σελίδες εναντίον του Χριστού. Δεν είπα εναντίον του Χριστού. Τι, ποιο Χριστού ρε και ποιο Αλλάχ. Του Χριστού. Ούτε εναντίον του Μωάμεθ. Του Χριστού και του Μωάμεθ. Να μας τρελάνεις, του Χριστού σε λέω. Μόλις έκανε τη διαφήμιση εδώ Χριστός. Ναι. Σταμάτησες να μιλάς, ήρθαν να σε πλακώσουν, δεν πήρες και προμήθεια. Άστο, τα έκανε σαλάτα. Πάρα προμήθεια. Τι. Ρε Κόκκινε, ο έξυπνος δημοσιογράφος τι κάνει? Βρίζει, ας πούμε, τον Ελληνικό Χρυσό. Για ποιο λόγο τον βρίζει? Γιατί αγαπάει τα παιδάκια? Όχι. Σου λέει, πάρω καμιά διαφήμιση. Οι άνθρωποι δεν δώσαν διαφήμιση. Κάποια στιγμή λένε, ας δώσουμε διαφήμιση και σε αυτούς.
αυτομάτως δεν μπορεί να μιλήσει εναντίον του χορηγού. Μπορώ να πω εναντίον του Παλαδήμου τίποτα. Δεν μπορώ. Πετκανίτσα δεν μπορώ. Έτσι δεν μπορούσα να πω και εναντίον του ελληνικού χρυσού. Το κατάλαβε το έργο. Ήρθαν οι άλλοι, οι ταγαρόβλαχοι από πάρουμε τις χερούκλες θα πούμε, και σε φωνάζαν γιατί ρε κόκκινε τα πήρες. Εσύ δεν πήρες τίποτα. Είσαι και βλάκας. Κατάλαβε ποια είναι η διαφορά. Όποιος δεν λαδώνεται είναι βλάκας. Καλά ρε κόκκινε. Έκανες ολόκληρο σκηνικό. Δεν πήρες λεφτά. Σε κυνηγούσαν και από πάνω. Και είσαι έξυπνος άνθρωπος εσύ. Πιάσε. Πες ό,τι θες. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό είναι κακό. Έκανες τον ήρωα. 500 σελίδες έχω από το χημείο για τον ελληνικό χρυσό. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ναι, δεν είπες τέτοιο πράγμα. Είσαι ό,τι χειρότερο. Ναι. Δεν τα έλεγες. Έχω από το χημείο 500 σελίδες. Ήρθα δύο γομάρια και στη γειτονιά σε ψάχνα να σε δίνουνε. Κρύφτηκε ο ήλιος, κρύφτηκε η γη, κρύφτηκε ο ουρανός. Τη γλίτωσες εκεί. Μετά ήρθε η διαφήμιση εδώ πέρα. Την πήρε διαφήμιση, δεν την πάρει. Μετά λέω τι έγινε κόκκινο ελληνικός χρυσός. Τι να κάνω τώρα. Μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορεί να μιλήσει. Σε μια εταιρεία η οποία είναι νόμιμη βάση του κράτους. Άστα τα σάλια τώρα. Άστα τώρα. Άστα την έκθεση ιδεών. 18 είχες, ξέρω εγώ. Γιατροί δεν μπήκαν στο πανεπιστήμιο επειδή γράψα 13 και εσύ έγραψα 18. Τι λες τώρα. Τι μπορώ να πω για μια εταιρεία που είναι νόμιμη με βούλα και υπογραφή. Ένα είπες 500 σελίδες. Τι μπορώ να πω. Α, τι μπορείς να πεις. Πρέπει να μιλάμε υπεύθυνα. Βέβαια. Τι μπορώ να πω για μια εταιρεία ναι. που το ίδιο το κράτος ναι. να διοδοτεί και την κάνει νόμιμη. Γίνεσαι, τι μπορώ να πω. Γίνεσαι Νίκος Κούρκουλος στην κοινωνία ώρα 0. Σε κυνηγάει ο Κατράκης να σε δει, να σε εξοντώσει. Και πα στο άλλο έργο, κάνει τη Βιργινία Ρίχτερ, όχι άλλο κάρβουνο. Και γίνεσαι ο ήρωας να πούμε τη πόλη. Αυτό κάνει. Αυτό πήγε να κάνει. Αλλά οι μηχανισμοί βλέπω ότι σε κάναν τάκλιν, να πούμε. Υπάρχει κάτι ανέντιμο από τη μεριά μου να με χρεώσεις. Ανέντιμο όχι. Όχι έξυπνο ναι. Εγώ... Όχι, με σχόλος, ο σκοπός που είχα πει τη γνώμη μου ναι. είχε δόλο. Όχι. Αυτό είναι το ανόητο. Ότι δεν είχε δόλο. Γιατί ό,τι γίνεται πρέπει να έχει δόλο. Γιατί ζει σε καπιταλιστική κοινωνία, ρε κόκκινη. Σέβομαι οποιονδήποτε έχει λοιπόν το δόλο του και λειτουργεί όπως λειτουργεί. Μπράβο, υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι είναι ανιδιοτελείς. Εσύ είσαι αυτός. Δεν λέω ότι είμαι εγώ. Λάκα. Υπάρχουν και άνθρωποι λάκα, που είναι ανιδιοτελείς. Βλέπεις τι, μωρέ. Βλέπεις τι εύκολα. Δηλαδή, ναι. έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γιατρός ναι. και δεν τα παίρνει, το λες βλάκα. Βλάκα. Γιατί. Για θα κάτσω εγώ 12 χρόνια στο θρανείο. Έναν ιερωμένο. Ναι. Ο οποίος δεν παίρνει τυχερά. Ναι. Δεν παίρνει. Κάνει ένα ευχέλιο, κάνει ένα γιασμό και δεν παίρνει. Βλάκα. Το Χριστόδωρο το βρήκαν 4 τόνους χρυσά κουμπιά και εκείνος δεν θα πάρει το παιδί. Βρήκανε. 4 τόνους. Μην αναπαράγει μία τεράστια μπουρδα. Και φύγε από εδώ, ρε. Φύγε από εδώ. Φέρε μου λοιπόν. Τι να σε φέρω, φέρε μου λοιπόν. Φέρε μου τα περιουσιακά σου κουμπιά. Άσε με ρε κόκκινε μεσημεριάτικα, φέρε μου λοιπόν. Πάρε και να πάρει κανένα φράγκο τώρα στην διάλειμμα 32 και 30 και άσε μας τώρα το παραμύθι. Όχι, να πει τι χρώματα χρησιμοποιεί εσύ για να βάψει το σπίτι σου, γιατί έμαθα θα το βάψει. Πράσινο με κίτρινο. Πράσινο με κίτρινο. Τι όμως, τι μάρκα. Vitex Classic. Vitex Classic, βάφω. Επειδή... Ό,τι γουστάρω, μόνο με Vitex. Γιατί? Για να δημιουργήσω το χώρο που ονειρεύομαι. Λοιπόν. Και πού θα τα βρούμε αυτά. Πού θα τα βρούμε αυτά. Λοιπόν, κάτσε γιατί άνοιξαμε και καινούριο. Εύωσμο. Το τρίτο. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι. Τηλέφωνο 2310-303-173. Πάει τελείως. Μάλιστα. Θα σε πω τώρα. Okay. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένο στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο.
Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Η οικογένεια του Fiat Tipo μεγάλωσε. Γνωρίστε την σε τρεις τύπους αμαξώματος. Σεντάν, hatchback και station wagon. Και επιλέξτε τον τύπο που σας ταιριάζει. Αποκτήστε τώρα το νέο Fiat Tipo στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας του. Από 11.990 ευρώ και με δώρο επιπλέον εξοπλισμό. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Fiat Σφακιανάκης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 121, Πηλαία Θεσσαλονίκης. Η αλαζονία μπορεί να είναι θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά δεν φταίς εσύ που ο καφές σου από τα 7-7 είναι από κόκκους καφέ 100% αράμπικα και είναι τόσο μα τόσο τόσο. Stop! Μη γίνεσαι αλαζόνας. Ο εξαιρετικός καφές στα 7-7 δεν δίνει μόνο σε σένα, αλλά δίνει σε όλους μια θέση στον παράδεισο της απόλαυσης. Καταστήματα 7-7 παντού σε όλη την πόλη. Ο καθημερινός σου προορισμός για καφέ, χορταστικές σαλάτες και φρέσκα χειροποίητα σάντουιτς. 7-7. Taste like heaven. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστάλεγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Στον δικό σου καφέ βλέπεις το μέλλον. Αν όχι, έλα στα καταστήματα Φορόλ και διεκδίκησέ το. Νέος μεγάλος διαγωνισμός με μία ετήσια και 16 μήνες υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ και άλλες 2 επιδοτήσεις διδάκτρων στο Mediterranean College. Απλά παίρνεις τον καφέ σου από τα καταστήματα Φορόλ, συμπληρώνεις την ειδική φόρμα με τα στοιχεία σου και που ξέρεις, ίσως να είσαι ένας από τους μεγάλους τυχερούς. Μόνο στα καταστήματα Φορόλ με κάθε καφέ στρώνεις το μέλλον σου. For all coffees, for all dreams. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, μεϊμάλεις. Τέρμα το μεϊμάλεις. Τώρα μεγάλωσα και έγινε μεϊμάρης. Και ο μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στυχικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Συγγνώμη κύριε, ξέρετε πως πάω στα ΚΤΕΟ AutoSave? Φυσικά, αλλά το σημαντικότερο είναι πως θα γυρίσετε. Πως? Με ασφάλεια. Μεγάλη ασφάλεια. Νιώστε κι εσείς την ασφάλεια που σας εγγυάται ο έλεγχος ΚΤΕΟ στην AutoSave. ΚΤΕΟ AutoSave. Οδηγήστε με ασφάλεια αυτούς που αγαπάτε. Μόλις 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δυτικά, δίπλα στο μηχανολογικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 751 241. Τώρα, έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού οχήματος στην AutoSafe μόνο 40 ευρώ. Πουθενά φθηνότερα. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφόν 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσα. Δελφόν 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852. Διατίθεται και χώρος σταθμεύσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Ναι, 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 παιδιά. Καλοκαιρινό τουρ στα Φρέτζιο. Καθημερινά, ναι. Μαζί μου δροσερές παρουσίες. Η Φουντελίνα, η Νοναμπέλα, η Στρασιατέλα, το φιλαράκι μου ο Σοκοβατόμουρο και... Παιδιά, μπάστα με τα φλάς, λιώνει ο θείασος. Φρέτζιο. Αυτό το καλοκαίρι, βουρ για τουρ στα Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέρκιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Μπορείτε να πάτε εκεί για να φτιάξετε κλειδιά ή κουμπονιπλάιζερ, να φτιάξετε τα μπουτόν, τα κουμπάκια. Αυτά τα πολύ απλά, αλλά ακριβά στις περιπτώσεις για τον Πετκανίτσα είναι και καλό και εύκολο και πολύ φθηνό για εσάς.
Όπως επίσης θα σας κάνει την καλύτερη δουλειά αν του τηλεφωνήσετε τώρα στο 85-27-27, αν κλειδωθείτε έξω στο σπίτι, αν θέλετε να αλλάξετε κλειδαριά, για κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, 85-27-27. Διαβάζω μηνύματα. Ναι. Η Καλαμαριά στο 1-20 έφτασε μέσα στον Αιγινιακό και άνοιξε το 2 φράγκα. Ούτε η Μπαρσελόνα να ήταν, λέει ο Χαράλαμπος. 0-5 είναι το μάτς, Χαράλαμπε. Ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι το μεπτό, τόσο καλή ομάδα είναι. Ναι. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Ραπ, Τσιχλίμαγκα, Γιώργος από Καβάλα. Τι όμιλοι ήταν αυτή τη στιγμή εθνική. Πρώτος όμιλος 12 ομάδας. Δεύτερος 16, ό,τι να είναι. Μην γίνεσαι κακός, Γρηγόρη. Άμα γινόταν αυτό με το Πετρόλαιο στην Καβάλα, θα τα λέγανε τα θεσσαλονικά ραδιόφωνα και κανάλια. Φυσικά. Απλά λέω αυτό το οποίο συμβαίνει με το Πετρέλαιο Σαλονικό. Υπάρχει μια μικρή διαφορά κόκκινη. Εκείνο στον Αργοσαλονικό αφορά 5 εκατομμύρια ανθρώπους. Άρα είναι λογικό να ενδιαφέρονται. Άρα θες να πεις ότι είναι 5 εκατομμύρια ψήφοι παραπάνω. Σωστό! Συγγνώμη, ρε κόκκινε. Κάτσε, κάτσε. Γιατί εδώ τώρα κάνεις χρηστομάθεια. Δεν κάνω χρηστομάθεια. Εδώ τα μέσα τα δικά μας. Ας πούμε την Καλαμαριά την παίζουν όπως τον ΠΑΟ ή όπως τον Άρη. Όχι. Παίζουν την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, όσο τον ΠΑΟ. Παίζουν τον Ηρακλή, όσο τον ΠΑΟ. Και κατηγορείς τα αθηναϊκά κανάλια που παίζουν. Δεν κατηγορώ, λέω λοιπόν, τι βλέπω. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς με τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ο Θεός, ΠΑΟΚ ισχυρός. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Αθάνατος σε λέει στον ημά. Έχει ακουστεί ο Πογέτ για τον Ολυμπιακό. Ας τον Πογέτ. Πολύ καλός. Ήβιτς θα πάει. Πολύ καλός προπονητής είναι το δεύτερο όνομα. Πογέτ και Ήβιτς. Εγώ πιστεύω και. Καλά, είναι... πριν δεν μιλούσε με τον Ήβιτς και είπε. Κάτσε, ρε, άμα κατέβεις Πειραιά να ξέρεις ότι εγώ αναλαμβάνω εκεί. Ρε Βόδι, σπούδασες δημοσιογραφίες. Όχι. Ευώδη. Αποκαλύπτεις. Θα το πιστέψω. Αποκαλύπτεις την πηγή αν υπάρχει. Πόσο βόδι μπορεί να είσαι. Εγώ. Τι να σου πω, ρε. Στρόγγυλη μύτη έχεις που έχεις. Ναι, γιατί σε χαρά η μύτη μου. Βάλε και ένα μήλο πάνω στο κεφάλι σου. Ναι. Σε πυροβολήσουμε να σε φάμε το Πάσχα. Τι βόδι είσαι. Τέρματα τόξα. Τι βόδι είσαι εσύ. Δύο χρόνια το μετρό ήταν σταματημένο και απολύθηκαν 500 εργαζόμενοι. Άκουσα από κανένα κανάλι τίποτα τώρα. Τώρα τους έπιασε ο πόνος για τις κουριές. Κατάντια. 113 για το μετρό. Ούρλιαζα εγώ. Ούρλιαζε ο Ραπτόπουλος. Ούρλιαζε όλος ο κόσμος. Από πού ούρλιαζε? Για το ότι. Από τα μικρόφωνα. Και όχι κάθε μέρα. Από ποιο μικρόφωνο ούρλιαζε? Και από αυτό εδώ. Ήταν. Η Εγνατία κλειστή. Η Δελφόν κλειστή. Κλείσαν επιχειρήσεις. Διαλυθήκαν. Άλλο σου λέει ο άνθρωπος. Ναι. Μέχρι πού ακούγεσαι, ρε κόκκινε. Σε όλο τον κόσμο. Η εμβέλειά σου μέχρι πού είναι. Σε όλο τον κόσμο. Από το Λιτόγωρο δεν ακούγεσαι. Καλά, καλά. Στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής δεν ακούγεσαι. Στη Θάσο δεν ακούγεσαι. Φώνασες και έλεγες και γκάριζες. Δεν έπρεπε. Βρέχεις μεγάλη συχνότητα. Έχουμε, ναι. Πανελλήνια. Ναι, όχι. Όχι να μας αναταδίδουν στην Αθήνα. Μέσω διαδικτύου. Τώρα στην εκπομπή σου στην Αθήνα ακούγεται, ας πούμε. Ακούνε, ακούνε. Από πού ακούνε αυτά? Διαδικτυακά. Α, διαδικτυακά. Ναι. Εγώ λέω κανονικά, ακούνε. Άρα δεν ακούγεσαι. Ακούνε. Άντε ρε, φύγε από εδώ πέρα. Πάμε παρακάτω, λέγε. Ακούγεσαι. Ακούγεσαι στο χωριό σου. Τώρα που με δουλεύεις. Τι σε δουλεύω, στο χωριό σου ακούγεσαι. Εντάξει, τώρα τι α πούμε. Τι να με πει. Ακούει διαδικτυακά. Πόσε στο κόσμο ακούσει διαδικτυακά. Όταν μπαίνει στα μπάξια, ανοίγει το ράδιο, σε πετυχαίνει. Κόκκινε, ξέρει γιατί είμαστε δεύτερη κατηγορία άνθρωποι όλοι οι Έλληνες. Γιατί δεν έχουμε παιδεία σαν χώρα, τέλος. Κρίμα για τα παιδιά που σκοτώνουν στους δρόμους όπως χθες. Τα παιδιά δεν φταίνε χθες. Ήταν ένα ζευγάρι τουριστών οι οποίοι δεν ξέραν τον δρόμο, κάνουν ένα λάθος οδηγικό και ήταν απόρρια αυτό το τραγικό ατύχημα. Δεν είναι θέμα παιδείας, δεν ήταν δηλαδή. Πάντως μετά τις 12 το βράδυ δεν είναι να κυκλοφορείς, να οδηγάς στους δρόμους ιδιαίτερα μηχανάκι. Δεν είναι για να κυκλοφορείς. Γενικά συμβαίνουν πολλά παλαβά στους δρόμους. Εντάξει. Και υπάρχουν και οι. Το πιο απίθανο δυστύχημα που έγινε είναι στη γειτονιά μου. Μπήκε ο άλλος ή η άλλη μέσα. Πάει ο κόσμος. Μπήκε μέσα στο ζάπινγκ για να πιει καφέ, να πούμε. Μπήκε με τα μάξι μέσα. Πάει ο κόσμος. Τι να σου πω. Συμβαίνουν και αυτά. Και εμείς σου τύχει. Ο αστάθμητος παράγοντας είναι αυτός. Ο οποίος λες, εγώ με το μηχανάκι βλέπω τώρα φίλους. Λέει, θα έρθω με το μηχανάκι. Λέω, δεν μπαίνω με τίποτα. Δεν ανεβαίνω με τίποτα. Καλά, αυτό που λες είναι υπερβολή. Με τίποτα, ρε. Άμα έρθει ο ηλίθιος στο αμάξι μου, θα το πολύ πολύ να με κάνει μέσα στην πόλη ζημιά. Να με σκοτώσει. Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία τα δέχομαι. Δηλαδή. Ο Αθηναίος είναι πολύ πιο γρήγορος από το Θεσσαλονίκιο. Σε τι είναι πιο γρήγορος? Πάει πολύ πιο. Η ταχύτητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Στον δρόμο. Σε όλα. Ναι. Ο Θεσσαλονίκιος είναι πιο αργός. Ο Σεραίος είναι πιο αργός από το Θεσσαλονίκιο. Ναι. Και πάει προς τα πίσω. Ναι, ναι. Ή ο κάτοικος Λονδίνου Φερεπίν είναι πολύ πιο.
γρήγορο από τον Αθηναίο. Ναι. Δηλαδή έχει μια λογική αυτό. Οκ. Okay. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή από ένα σημείο και έπειτα το να υπάρχουν διαφορετικοί ρυθμοί, είτε γιατί είναι πολύ ο κόσμο, είτε γιατί είναι πολλά κέντρα εκεί μέσα αποφάσεων συγκεντρωμένα, το καταλαβαίνω. Το να υπάρχουν όμως εμείς και οι άλλοι, αυτή η λογική, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή έγινε στον Αργοσαρνικό το πρόβλημα, είναι μείζον πρόβλημα για όλη την Ελλάδα. Ναι, είναι. Έγινε στα Γιάννα χτύπα ξύλο, ναι, ή κάπου αλλού, σιγά τα ΟΑ, για μια ώρα πρόβλημα είναι. Εντάξει, αν εσένα αυτό, ναι, δεν σε ενοχλεί. Όχι, δεν με ενοχλεί. Γιατί okay, το θεωρώ φυσιολογικό. Άμα ήταν θα με ενοχλούσε που παίζουμε όλη μέρα ΠΑΟΚ και δεν παίζουμε καλαμαριά. Δεν με ενοχλεί. Γιατί, ρε φίλε, εμείς... Γιατί ο ΠΑΟΚ πουλάει! Εμείς Γιατί τα Γιάννα δεν πουλάνε όπως ο Σαρονικός. Θα το καταλάβει το κεφάλι σου αυτόν τον Έλληνα. Χαιρετισμούς από Νέα Υόρκη έχεις. Εντάξει. Και από Μόντρεαλ, επειδή λες πού ακούγαμε. Πού και από Σίδνεϊ. Και από Αδελαϊδα. Αδελαϊδα. Σου λέω τώρα που λέω, ξαφνικά πήγες από την Νέα Υόρκη. Συγχρόνιτά σου, ρε, ποια είναι. Στη Λάρισα σ' ακούν. Σήμερα μάθε λοιπόν. Μπαίνει ο άλλος μέσα στα μάτια. Είσαι Homo erectus. Μπαίνει στη Λάρισα στα μάτια του άλλος. Σ' ακούει. Ναι. Πώς. Βάζει το κινητό του και παίζει. Το κινητό, άλλο αυτό. Δεν, έχει αλλάξει ο κόσμος. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Άλλαξε ο κόσμος. Πάρ το χαμπάρι. Άλλαξε ο κόσμος. Άλλαξε ο κόσμος. Δεν άλλαξε. Άλλαξε. Προχωρήσαμε. Η τεχνολογία προχωράει. Τώρα θες να μάθεις γιατί. Η τεχνολογία προχωράει. Θες να μάθεις γιατί δεν ισχύει αυτό. Γιατί. Θα το πω στον αέρα. Ο παππούς. Ο δικός μας. Εδώ. Ναι. Βρήκε μια άκρη με τον Καρατζαφέρη. Ναι. Να ακούγονται εκπομπές. Κάποιες εκπομπές, δεν από ονόματα. Από εδώ, στο κανάλι του Καρατζαφέρη. Στην Αθήνα. Που έχει ραδιοφωνικό σταθμό. Θα ακούγονται ή ακούγονται. Θα ακούγονται. Θα ακούγονται. Εσύ τι λες, είναι το ίδιο από το να ακούει στο ίντερνετ, το ίδιο να έχει συχνότητα. Φυσικά και είναι διαφορετικά το αναλογικό από το ψηφιακό. Το αφεντικό που έχει μυαλό λέει, εγώ, άμα γίνει αυτό. Ναι. Θα πρέπει πριν ξεκινήσει να πάρω διαφημίσεις. Να πάω. Τι διαφημίσεις. Να πάρω μια μπάλα γυάλινη, βαριά, να τη βάλω στο πόδι μου και να πάω, πώς λέγονται οι φυλακές εδώ. Διαβατών. Στα διαβατά που είναι ο Νίκος Αγγελάκης που το ψάχνανε. Ναι. Και ο Θεόβλος ο Μητρούδης που δεν καθόλου και στην υγεία του. Δύο αργενείς στη φυλακή. Δεν είναι καθό. Δεν είναι καθό. Καθό. Καθόλου καλά. Καθό. Άλλου καθό. Γιατί το λέει αυτό. Γιατί άλλο λέει να ακούγεται. Η ανοησία σε εισαγωγικά του Ραπτόπουλου, του Κόκκινου, του οποιοδήποτε. Εδώ, στο χωριό, κι άλλος να ακούγεται κάτω. Σε περιμαζεύουνε. Άρα λοιπόν αυτό που λες δεν ισχύει. Γιατί αν ισχύει θα το έκανε. Τι δεν ισχύει. Δεν ισχύει, ρε Κόκκινε. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν είναι το ίδιο να μπαίνει άλλο στα μάξι, να πατάει και να σε ακούει και να σε ψάξει στο αυτό, στο κινητό. Το καταλαβαίνει. Ρε φίλε. Άντε πάλι. Ο κόσμος. Ο κόσμος. Άκουνα. Άλλο να έχει το ραδιοφωνάκι. Και άλλο να έχει το Bluetooth. Ή το ακουστικό σταθμό. Τι Bluetooth και Bluetooth, ρε, καταλαβαίνεις τα ελληνικά. Επειδή είσαι. Σου λέει, αν βάλω τώρα Απτόπουλο εδώ πέρα και τον ακούνε στην Αθήνα, εγώ θα πάω στα διαβατά με τον Αγγελάκη. Με τον Αγγελάκη, τον Νίκο Παρέα. Ναι. Ενώ τώρα την γλιτώνω, σου λέει. Τώρα την γλιτώνω. Ναι, το κατάλαβε γιατί είναι χωριό. Και γιατί τι θέλω να κάνω. Και εσύ θες τώρα ο άλλο στα Γιάννενα που θα γίνει η λίμνη που έχει 30 νεκρούς μέσα θα μένουν και τους ψάχνουν στην Ελλάδα. Έχεις ψάξει, είδες τις άγκυρες. Θες την ίδια ακροαματικότητα να έχει με αυτό που έγινε κάτω. Εσύ που είσαι Ηρακλειδέας λοιπόν, παίζεις ΠΑΟΚ 90% και είσαι Ηρακλειδέας. Και λες τώρα για το Σαρονικό. Για να παίξεις Ηρακλή 90-10. Γιατί αν παίξεις Ηρακλή 90-10 θα πεινάσουν τα παιδάκια μας. Εσύ που σε άρεσε γιατί παίζεις ΠΑΟΚ. Γιατί πουλάει. Γιατί πουλάει. Ναι, είμαι Άρης και πουλάω πάω. Είσαι Άρης και πουλάς. Κατάλαβες. Εδώ κάνεις μια δουλειά, φίλε μου. Για να δεις το σπιτάκι σου. Μην μπερδεύεσαι. Άλλο τι αγαπάς. Και αυτό στο Σαρονικό. Άλλο τι αγαπάς. Και αυτό στο Σαρονικό κάνει το σπιτάκι του κάνει κι αυτός. Δεν θα πει ότι βίασε στα Γιάννενα ένας πομάκος, μια χριστιανή στα Γιάννενα. Δεν πουλάει αυτό. Ό,τι πουλάει είστε. Είμαστε. Και αυτό ο κόσμος το ξέρει. Τη δημοσιογραφία είναι εμπόριο. Άντε μπράβο. Χριστομάδια δεν μου κάνεις εσύ. Ένας πολύ καλός φίλος. Πακεδονομάχες. Ένας πολύ καλός φίλος από τον Καναδά. Φίνος. Φίλος. Αφίλος. Ο Φίνος είναι δικός σου φίλος. Ναι. Μου λέει το εξής. Τι λέει. Στον Καναδά πες τον έξυπνο δίπλα σου. Ναι. Αυτό είναι δικό μου. Ακούμε οποιοδήποτε ελληνικό ραδιόφωνο μέσω του τηλεφώνου. Ναι. Στο αυτοκίνητο μέσα. Ναι. Και. Ξέρεις πόσοι Έλληνες ζουν στον Καναδά. Πόσοι Έλληνες ζουν στον Καναδά. Ένα εκατομμύριο. Ωραία. Αν τους δίνανε σε εικόνα κανονική, πόσοι θα μας ακούγανε παραπάνω. Πόσα εκατομμύρια παραπάνω. Τι με κοιτάνε, όταν θα καταλάβεις τη δύναμη του διαδικτύου. Τώρα άσε τώρα τη δύναμη του διαδικτύου, την έχω καταλάβει εγώ μια χαρά, μη στεναχωριέσαι. Όταν θα καταλάβεις την έχω καταλάβει. Ωραία.
Χαίρομαι αν ξύπνησε και την κατάλαβε. Ναι. Μάθε λοιπόν ότι πλέον οι αποστάσει έχουν μεγαλύνει. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Είναι. Δεν είναι το ίδιο. Όταν λοιπόν και εμπορικά το καρποθεί αυτό το πράγμα, τότε θα το απολαύσει. Κατάλαβε. Γιατί αυτή τη στιγμή μεγάλα κέρδη δεν παίζουν ακόμα. Είναι στα σπάργανα. Κατάλαβε. Όταν μου αρχίζει αυτό το πράγμα. Όταν ρέξι, θα αρχίσει αυτό. Όταν θα αρχίσει κάθε κλικ να σημαίνει και ευρουλάκι ή δολάριο. Να δει τι ωραία που θα νιώθει. Τρεις εταιρείες αθηναϊκές που είναι μόνο στην Αθήνα. Ναι. Θα σου δώσουν εσένα διαφήμιση εδώ πέρα. Και τι να μην δώσουν. Από του γιορτέ γιατί. Γιατί να μην δώσουν. Γιατί το παλατολόγιο του είναι κάτω. Γιατί α σε δώσουν. Γιατί α σε δώσουν. Γιατί α σε δώσουν, ρε. Για πες μου. Τι για πες μου. Γιατί να μην έχεις εσύ ένα μεγάλο. Τους ενδιαφέρει τι πουλάει. Δεν τους ενδιαφέρει ποιος είσαι. Εσύ αν έχεις μαγαζί κάτω. Τι στην... πουλάει, τους ενδιαφέρει. Εσύ αν είχες μαγαζί κάτω στην Αθήνα. Μεγάλο. Και απευθυνόσουνα μόνο στην Αθήνα. Θα δίνεις στο Μετρόπολης διαφήμιση. Αν πουλάει, γιατί όχι. Ρε τώρα σε λέω, θα δίνε. Υπάρχει άνθρωπος. Υπάρχει. Στην Αθήνα που ζήτησε να κάνει διαφήμιση. Ζήτησε να κάνει διαφήμιση. Ναι. Ενώ έχει εκεί πέρα κάτω. Ναι, στην Αθήνα έχει μαγαζί. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Το ξέρεις κιόλας. Φάγαμε και μαζί του. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν το χρειάζεται. Ο Κορναδόρος. Τόσο μυαλό έχει. Είπε δυο φάνης τον Ατόρο. Είχε πει τέσσερις ρετσίνες, είχε σουρώσει εκεί πέρα. Και άλλοι άνθρωποι. Και έλεγε, στην έδωσε τη διαφήμιση. Δεν κατάλαβα. Την έκανε. Δηλαδή επειδή δεν έκλεισε, μου λες. Υπάρχει και σου λέει υπάρχει ένα. Άμα πει πιάτε πέντε τόνοι. Με ρώτησες παράδειγμα. Ναι, ναι, και σου είπαμε. Με πραγματικά επιχειρήματα. Και εγώ με πραγματικά επιχειρήματα. Ήπιο τον Ναδόρο μαζί με ένα πέντε ρετσίνες. Βάλατε και τον άλλο τον Γιάννη τον Ιωαννίδη με δύο ζάχαρο και αυτό να πιει άλλε. Θα το ξεκάνετε πριν την ώρα του. Και λέγατε λακαμίες εκεί πέρα. Και έκλεισε η διαφήμιση. Πού έπαιξε ρε διαφήμιση. Έπαιξε. 400.000 στον Καναδά, 150.000. Τι να σε κάνω, μωρέ, τι να σε κάνω. Έπρεπε να είχα παραπάνω ώρες μαζί σου εκπομπή και τηλεόραση να σε φτιάξω την γραβάτα εσένα. Τι να σε κάνω. Παραμυθατζή, τι να σε κάνω. 775 επειδή. Παραμυθατζή. Άκου να δεις. Όλοι εσάς οι οποίοι έχετε, νιώθετε δυνατοί μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο, ένα πληκτρολόγιο, καλό είναι μερικές φορές να προσέχετε πάρα πολύ. Αν ήμουν μπροστά, ναι, έμαθα τι είπε τροχέα. Τι είπε τροχέα, ρε. Για το ατύχημα. Ποιο ατύχημα. Για το πώς έγινε το ατύχημα. Ποιο ατύχημα έγινε. Για το πώς έγινε το ατύχημα. Ποιο ατύχημα. Με τα τρία παιδιά που πεθάνανε. Δεν ήταν ατύχημα, αυτό λέγεται δυστύχημα. Με το δυστύχημα. Δυστύχημα, είναι αυτό, ναι. Δυστύχημα, ναι. Και βρίζει και κάνει και με πόσο πήγαιναν οι μηχανές. Μόνο θα θέλουν πηγαίναν, δεν κατάλαβα. Εσύ τι είσαι. Τιμητής των πάντων. Γρηγόρη, πες στο ταγάρι δίπλα σου ότι εμείς από Λάρισα σας ακούμε και στο αυτοκίνητο με κινητό όπως είπες. Ας το κινητό, ρε. Ο άλλος που με βρίζει κάθε μέρα σου λέει σας ακούμε από τη Σπάρτη. Ποια Σπάρτη. Πώς ακούει Σπάρτη, κοινό, ανοίγει Σπάρτη. Το ράδιο και σε ακούει από τη Σπάρτη. Όχι, ανοίγει τον υπολογιστή και ακούει. Α, τον υπολογιστή τον ανοίγω και εγώ και βλέπω τσόντα της Νέας Υόρκης. Ναι, ρε φίλε. Α, σε μερικό. Σε ακούει μέσα από την. Πού το παράξενο. Δεν είναι το ίδιο. Κωστή, έχει άδικο σχετικά με αυτό για το διαδίκτυο. Τρομερή δύναμη σε ακούει όλη η Ελλάδα. Άδικο και για ΕΚ που λες ότι έχει μέτριο ρόστερ. Εφόσον μιλάμε για Ελλάδα, έχει ποιοτικό το ρόστερ και βαθύ. Δεν μιλάμε για τη Λίγκα και Πρέμιερ Λίγκ. Για τη Λα Λίγκα. Βρες μου άλλον, περίμενε. Που έχει center force σαν τον Αραούχο, Λιβάγια, Βράνιε, center back, Σιμόες, Γιώχανσον, Χαφ, Λάζαρο, Εκστρέμ και τους υπόλοιπους. Ναι. Γιάννης Κανέλλος, ναι. Ωραία τα λέει, έχει δίκιο. Α, σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο η διαχείριση από τον προπονητή. Πρώτον, άμα του πάω εγώ τώρα το χάσει εκεί τον Λουτσέσκο, τη διαλύσει την ΑΕΚ. Πρώτον, ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, η ΑΕΚ πρέπει να αφήσει τουλάχιστον ένα στόχο έξω. Εγώ θα άφηνα το κύπελο. Θα άφηνα το κύπελο. Εσύ δεν μπορεί να διαχειριστεί. Έχει μια κοινικότητα. Ναι. Την οποία είναι ώρες-ώρες που πραγματικά αν σε πάρει και σε βρίσει κάποιος θα έχει πολύ δίκιο. Γιατί να βρίσει? Να σου πω γιατί. Γιατί να βρίσει? Είναι πάρα πολύ. Για πες. Λες πολύ σωστά, ναι, ότι πρέπει να αφήσει. Αλλά το λες μέσα από την κοινικότητά σου. Δεν το λες για να κάνεις τον έξυπνο. Ο άλλος δεν το καταλαβαίνει όμως. Υπάρχουν άλλοι που το καταλαβαίνουν και άλλοι που δεν το καταλαβαίνουν. Εσύ απαιτείς να καταλάβει ότι δεν χωράνε τρία καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη. Με αυτό το υλικό. Το οποίο είναι καλό. Το κάνει καλό προπονητής. Έτσι που του το λες, γίνεσαι μηδενιστής. Ο μηδενισμός σου δεν βοηθάει να το εισπράξει θετικά αυτός. Λέει, κάτσε ρε φίλε, ΑΕΚ είμαι. ΠΑΟΚ είμαι ο άλλος, λέει. Άρης είμαι. Να το απαντήσω. Ηρακλής, γιατί να τα αφήσω. Λέει, είδα τον Αραούχο εχθές, είδα και τον Λιβάδια. Πώς το λένε αυτόν. Ο Λιβάδια ήταν μια κλάση ανώτερος από τον Αραούχο. Το καλό με τον Αραούχο είναι ότι μπόρεσε να κάνει αλλαγή τον Κλωναρίδη και να το πετάξει τον Αραούχο αριστερά, μπορεί να παίξει δύο θέσεις. Και αναδείχθηκε ο Λιβάδια και πήρε τον πέναλτι. Αλλιώς δεν θα γινόταν αυτή η αλλαγή. Θα έβγαζε χαφ και εκεί μπορεί ο Τενές να βρίσκε σου ξουμούξου κάνα χώρο να σου κάνει και το 1-0. Κλείνει η παρένθεση. Γρηγόρη, πρόβλημα την ΑΕΚΑΡΑ μας με το Γαύρο. Εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν ξέρω, είμαι αισιόδοξο. Από τώρα στο λέω νίκη εν ανάγκη και με σφαγή. Αν αλλάξει ο χάς, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ λέω ότι η ΑΕΚ τον έχει τον Ολυμπιακό και μπορεί να μιλάμε εκείνα τον Κυρισάβα και του υπόλοιπου να ορίονται. Διαφωνεί? Ο Κυρισάβα. Έβγαλε μια ανακοίνωση η Θύρα 7
και του λέει σταμάτα να γίνεσαι καζατζίδης. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός το βλέπω μεγάλο άσο από τώρα. Κάτσε, καλά. Και με σφαγή. Περίμενε, περίμενε. Του βγάλαν μια ανακοίνωση και του λένε αυτά που κάνουν οι άλλοι με τη διαιτησία. Δηλαδή του λέει όταν εμείς είχαμε τη διαιτησία και κλαίγαν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και οι ΑΕΞΙΔΕΣ και οι Παναθηναϊκοί, τώρα κάνεις και εσύ το ίδιο. Ξέρουμε ότι μπορεί να μην έχουμε φέτος τη διαιτησία. Άρε γέρο, του λένε δεν το βουλώνεις λίγο γιατί έχεις γίνει γραφικός. Και καλά του είπαν. Γιατί εκτιθέμεθα. Ναι, του λέει δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό το κλάμα. Ταιριάζει το κλάμα στους άλλους. Οι άλλοι κλαίνε επειδή εμείς τους οβιάζουμε. Και επειδή φέτος δεν έχουμε ομάδα και δεν έχουμε διαιτησία, πρέπει να κλαίμε. Του λέει. Δεν κάνει μετά από 20 χρόνια. Ναι, εμέσως πλήρως σαφώς χτυπά το Μαρινάκι. Του λένε βάλ του μυαλό, γιατί αν δεν του βάλει μυαλό και εσύ συμμετέχεις σε αυτή την ιστορία. Το πάλι λαό η θύρα 7 με δηλαδή. Το μήνυμα που θα σου διαβάσω, ναι, θα μου υποσχεθείς, ναι, ότι δεν θα πηδηχθείς από το παράθυρο. Ναι, ναι. Ο Ράμπζη με ρόπαλο και στέλνει μηνύματα με καπνό και περιστέρια. Στη Μαρμίτα όμως λέει κάντε like. Ναι. Στη Μαρμίτα λέω κάνε like γιατί με βάλε. Καλός είναι. Με βάλε κουμούνι. Καλός είναι. Κοίταξε. Η Μαρμίτα τι είναι. Ένα κανάλι το οποίο δεν το βλέπει ούτε ο Θεός ούτε ο διάβολος. Μέσω του κομμουνιστή όμως. Βρήκαμε μέσω του κομμουνιστή την ιστορία να μας βλέπει παραπάνω ο κόσμος. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δηλαδή, μας βοήθησε το διαδίκτυο γιατί δεν μπορεί. Τη δύναμη την οποία δεν μπορούσε να έχεις τηλεοπτικά, τηλεοπτικά από την εδώ εμβέλεια να την έχεις διαδικτυακά. Αυτό ακριβώς. Δεν, ναι, μπορεί λοιπόν αυτό το οποίο σε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως. Μισό λεπτό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να με βλέπουν απευθείας, ναι, σε όλη την Ελλάδα. Πρόσεχε. Από το γιου. Άλλο είναι να λένε στην Αθήνα υπάρχουν δύο βλαμμένοι εκεί πέρα πάνω και να πρέπει να έρθει ο άλλος πάνω για να σε ακούσει. Κι άλλο να έχει τη δυνατότητα να πατήσει ένα κουμπί. Ναι, αλλά η δύναμη. Γιατί εσύ κάνεις ένα τεράστιο λάθος. Μιλάς σαν τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν κατηγορούσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σωστά. Έβριζε. Ναι, αυτά... ναι, αλλά από τα μέσα βγήκε. Από αυτά σώθηκε όμως. Σώθηκε όμως, ναι. Όταν έγινε το πραξικόπημα. Ναι, ναι. Χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν κατηγορώ, ρε Γρηγόρη. Δεν είπατε κάτι. Απλά σου τα μηδενίζει. Όχι. Επειδή είσαι απόλυτος όταν μιλάς. Δεν έχει τη δυναμη, το ίδια δυναμική. Το στήριξε ούτε αυτό, ρε Γρηγόρη. Δεν έχει την ίδια δύναμη το διαδίκτυο. Τεράστια δύναμη. Για τον άλλο. Με που... την εμβέλεια, αυτό σου λέω. Ρε εσύ, ξέρεις τη δύναμη είναι. Το για... ίδιο είναι ρε, να πάω εγώ σπίτι μου να ανοίξω την τηλεόραση και να δω το ε. Το ίδιο να πάω να ψάξω να βρω στο ίντερνετ. Το ίδιο είναι. Το κινητό, ναι, έχει ένα σωρό εφαρμογές οι οποίες είναι για ραδιόφωνο. Τι να πω, ρε. Ένα σωρό εφαρμογές. Επειδή εσύ έχεις αυτό το κινητό το οποίο γυρνά στο ρολό. Πώς το λένε αυτό εδώ. Πες τώρα το που πάει. Γυρνά τη μανιβέλα και λες έλα κέντρο! Σύνδεσέ με σπίτι. Πάρε κόρη, πάρε μαμά, πάρε μπαμπά. Πάρε Γρηγόρη. Επειδή δεν ξέρεις σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι είναι ακόμα σε αυτή την εποχή. Είμαστε υποχρεωμένοι. Υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι, πολύ μεγαλύτεροι από εμάς, που την τεχνολογία την παίζουν στα δάχτυλα. Αναγκαστήκα. Ποιος... Ρε φίλε, πριν 30 χρόνια, άμα σου λέγανε ότι θα κυκλοφορείς με κινητό επάνω, θα το πίστευες. Όχι. Εσύ που τα έβλεπες και γελούσες, το έχεις. Δυστυχώς. Το έχεις. Τρώω καρκίνο από αυτό. Το έχεις. Ναι, τρώω μπόλικο καρκίνο. Εσύ που, ναι, που έβριζες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Facebook, Facebook και αυτά εδώ. Έκανες κι εσύ, άσχετα αν δεν το δουλεύεις εσύ. Παρακάτω. Εσύ που κατηγορούσε τις σελίδες στο ίντερνετ, έκανες και δικιά σου σελίδα. Έκανα. Λοιπόν. Με κάνανε δηλαδή. Έκανες. Αν δεν είχαν την ευλογία σου, γιατί αυτό το πράγμα έχει κάτι προσδόκιμο στο μέλλον να πάρεις και δύο δραχμούλες, δεν θα το έκανες. Και λογικό είναι. Έτσι. Αλλά επειδή έχει, δεν το μηδενίζεις και δεν σε έλαμε ρεσικά το πράγμα. Και 55 πήγες για την κολομάδα σου, δεν είπες τίποτα. Ποια είναι η κολομάδα μου. Την κολομάδα σου δεν είπες. Για τη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. Τίποτα δεν είναι. Ποιο είναι το νέο που έχω να πω. Τι έχεις νέο να πεις. Πληροφορία έχεις. Ρε φίλε. Όχι. Έχεις πληροφορία για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό, για ΑΕΚ, για Άρη, για τα εισιτήρια, για Μυροφορίδη, για ιστορίες. Ναι. Ότι θα μπουν τα παιδιά, δεν θα μπουν τα παιδιά. Θα έρθει δεν υπό... ασχολούμαι, δεν μ' άρεσε ο Μυροφορίδης αυτά που είπε σε άλλο μέσο. Δεν μ' άρεσε. Ναι, επειδή τα πες άλλο μέσο. Γιατί αν τα έλεγες το δικό σου το μέσο, δεν μ' άρεσε αυτό που είπε. Τι είπε δηλαδή. Πέδρε Μύρο καθαρά. Ότι πρέπει να βγάλουμε παντού λεφτά. Ότι πρέπει να βγάλουμε. Δεν περισσεύει. Μου είπε μια ατάκα έξω. Σε αυτό το παιχνίδι για να βγει οικονομικά η ιστορία πρέπει να πάρουν εισιτήρια και. Υπεθαμένοι. Και υπεθαμένοι. Εντάξει, εμείς δεν λέμε ότι δεν εξαντλήσουν τα 18. Πρέπει να λειτουργήσει η μπουτίκ. Δεν λέμε ότι δεν. Να το πάρει. Δεν λέμε ότι δεν. Κανάλι τηλεοπτικό συμβούλιο. Το ρεπορτάζ τι λέει. Δεν λέμε ότι δεν εξαντλήσουν τα 18.000 εισιτήρια. Το ρεπορτάζ τι λέει. Άλλο πράγμα να τελειώσει. Τηλεόραση θα το δείξει το μάτς. Όχι. Α το δείξει το ίντερνετ, το ίδιο είναι. Δεν είναι το ίδιο. Να είδες. Δεν το ίδιο. Ναι, δεν το ίδιο. Το ίδιο είναι. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτό. Α, δεν σ' άρεσε. Εντάξει. Εγώ άλλο Μυροφορίδη ξέρω.
Τον θέλω για άλλα πράγματα. Δεν μ' άρεσε αυτό. Μυροφορίδη, ξέρεις. Πήρε το τριαντάρι να πούμε προκαταβολή και κάνει πλάτες στον άλλον. Τι μυροφορίδη. Τι δεν έχεις για να γυμνοσάγει για 30 χιλιάρικα ξεφτυλίζει. 30 χιλιάρικα και να κάνει μεταγραφές. Τι. Τι για κανένα λιγούρι τον έχεις. Γιατί 30 χιλιάρικα λιγούρις είναι για 3 μήνες 4 θα τα έχει. Αν περπατήσει και τσουλήσει μια χαρά. Ελείψη άλλων. Αχ, αφογκάς, Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Αφογκάς, Εγώ τι είπα, ότι δεν καλό στη δουλειά του, άλλο είπα εγώ. Πήρε. Δεν μ' άρεσε. Αν δεν έπαιρνε, εγώ δεν μ' αρέσει αν δεν έπαιρνε προκαταβόλα, θα ερχόταν να κάνει πλάτες τον Καρυπίδη, ναι ή όχι. Αυτά να μας πεις. Έχει δίκιο και ο ραπ, Γρηγόρη, αλλά έχεις και εσύ. Εγώ π.χ. ξυπνώ κάθε πρωί με ράγκα και να νουρίζομαι το βράδυ με ράπ εδώ στην Καζρούη. 24 μέτρο ακούμε. Στο τέλος θα με χωρίσει η γυναίκα μου. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αν θα σε χωρίσει η γυναίκα σου. Η γυναίκα σου κανονικά θα πρέπει, αδερφέ, να μας στείλει και ένα κιλό γλυκά. Γιατί από το να γυρίζεις με καμιά άλλη γκόμενα ακούς ραδιόφωνο. Πού θα γυρίσει με γκόμενα, στη Γερμανία, στην Καστρούη. Εκεί, εκεί πιο εύκολο. 8.30 ώρα κλείνουν τα μαγαζιά. Πού να τη βρει την γκόμενα 8.30 ώρα αυτός. Στην Καστρούη. Έχεις πάει στην Καστρούη. Άκου τώρα, ψάκι. Ναι. Αδερφέ, κανείς στο αυτοκίνητο δεν χαλάει μεγαμπάιτ για να ακούει ράδιο. Κοστίζει. Μπορεί να ακούνε όσοι τους το πληρώνει το κινητό, παπά, διαφορετικά. WiFi, αδερφέ. Φίλε μου, είναι κάτι το οποίο ξεπεραστεί. Άρχισαν τώρα. Εντάξει. Ναι. Μπορώ να σου το αποδείξω με πολλούς τρόπους. Ναι. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Κόκκινε, τι εννοείς όταν λες με πόσο θέλει να έτρεχε η μηχανή. Δεν σε κατηγορώ, αλλά είστε εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροματικότητα και σας ακούνε παιδιά έφηβοι. Αν λέγατε έστω και για ένα λεπτό για το ατύχημα και να λέγατε 2-3 πραγματάκια για την νεκρή νεολαία στους δρόμους. Σήμερα. Από τα 100 παλικάρια που σας ακούνε, τα 5 να το συνειδητοποιήσουν και έρθω θα είναι. Σήμερα. Σε παρακαλώ τη φράση με όσο θέλει θα έτρεχε, ναι, να μην την ξαναφέρεις. Με όλη την καλή αγάπη που σε έχω, μην αναφέρεις το όνομά μου. Αλέξη, δεκτή η κριτική. Αυτό. Αλλά. Το αλλά το θέλω να ακούσω. Το αλλά, το εγωιστικό αλλά, ναι, λέγει. Ρε πανίβλακα κόκκινε, λέει, πού ξέρεις ποιος έφταιγε. Καταλαβαίνεις που πήγαινε το. Τι θες να μου πεις. Δεύτερον, φυσικά και η ταχύτητα κοστίζει πάρα πολλές ζωές. Η απροσεξία στην οδήγηση και δεν το συζητάμε. Αλλά για ένα δυστύχημα το οποίο χάθηκαν άνθρωποι. Και ρωτάνε κάποιοι άνθρωποι και σου μεταφέρουμε τι έγινε. Και πετάγεται κάποιος απίθανος μέσα στη δύναμη του πληκτρολογίου και βρίζει. Γιατί αυτή είναι η δύναμη του, να βρίζει μέσα από το πληκτρολόγιο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Θέλουν να λιδωρούνε και να βρίζουν. Εκεί το απαντάω. Γιατί σε βρίζει. Τι σου λέει. Ορίστε. Δηλαδή ρε πανίβλακα. Εσένα λέει. Ξέρεις ποιος έφταιγε. Α, ποιος έφταιγε. Ξέρεις. Αφού έχει πόρισμα η τροχέα. Ποιος έφταιγε. Και είπαν ότι έφταιγε ο οδηγός του αυτοκίνητου. Δύο Τσέχοι οι οποίοι οδηγούσαν και θέλουν να στρίψουν 3 Σεπτεμβρίου κάτω παραλιακή. Ναι. Και ξέρεις πολύ καλό ότι έχει συμβεί σε οικείο πρόσωπό μου στο ίδιο σημείο. Και πώς έγινε. Ατύχημα. Στρίψαν κανονικά. Έστριψε ρε φίλε. Είναι 4 λωρίδες. Ναι. Αυτό ήταν όχι στην πρώτη λωρίδα τέρμα αριστερά, στη δεύτερη. Ναι. Δεν είδε. Η κούρπα που κάνει. Ακριβώς. Ακριβώς. Αν δεν δει. Και ειδικά και μεγάλα οχήματα, εκεί στρίβουν και λεωφορεία. Εκεί το κούρπα λες. Ακριβώς. Ναι. Είναι τυφλό σημείο για μεγάλα. Εδώ το δράμα είναι ότι δεν ήταν τυφλό. Δεν ήταν μεγάλο. Να κάνω μια πρόταση στο Δήμαρχο. Εκεί πριν το Μακεδονία Παλάς που κάνει κούρπα ο δρόμος, εκείνη η στροφή. Η πρώτη στροφή δεν έχει φανάρι. Εκεί που έγινε, ναι, τα ατύχημα, ναι, έχει φανάρι. Εγώ θα προτείνω, γιατί φεύγουν πολλοί από τις λωρίδες. Θέλει πολύ προσοχή. Βλέπουν μεγάλο δρόμο και φεύγουν. Ναι. Να τις τσιμεντώσουν, πώς το λένε, να τις ασφαλστρώσουν, πώς το λένε, να βάλουν τσιμέντο. Πώς το βάλουν, τι βάζουν ρε κόκκινε εκεί που. Να τις κάνουν τις γραμμές, να φαίνονται ρε παιδί μου, πώς το λένε. Α, εννοείς να βάλουν χρώμα με το. Ναι, φωσφορούχο. Να φωσφορούχο. Έχει 4 λωρίδες. Να φωσφορίζει. Και να ξέρει ο καθένας τη λωρίδα του για να μην φεύγουν. Φεύγουν εκεί. Την ώρα που έγινε, ναι, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος αυτός ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ή χιλιαδιό. Πολλά ατυχήματα γίνονται. Εγώ έκανα 19 χρόνια κόντρες εκεί, με αμάξια. Ναι. Απλά σου λέω, στο συγκεκριμένο σημείο, για τα μεγάλα οχήματα έχει πολλά τυφλά σημεία. Οι οδηγοί μεγάλων οχημάτων καταλαβαίνουν τι είναι αυτό. Αυτά είναι τα χειρότερα ατυχήματα. Και επειδή οδηγούσα πάρα πολλά χρόνια μηχανή, φίλε μου, να σου πω ότι δυστυχώς τα πιο χαζά ατυχήματα γίνονταν με 0 χιλιόμετρα. Δηλαδή έπεφτε, σε χτυπούσε. Καλόπουλο, σε πλάκωνε το πόδι με 3 χιλιόμετρα. Να δεν έβαλα το κράνος να πάω μέχρι το περίπτωμα να πάρω τσιγάρα. Τέτοιες χαζομάρες. Σήμερα βλέπω ένα γίγαντα. Ένα γυμνασμένο, χωρίς αναβολικά, το κατάλαβα. Πάω εκεί, ήταν στο φανάρι. Χωρίς κράνος. Χωρίς κράνος. Δεν αμαρτία ρε. Ψαρωτικά. Του λέω δεν τρέπεσαι λίγο. Λέει τι. Δεν τρέπεσαι ρε Καραγκιός, του λέω με τέτοιο σώμα λέω, που έχει φτιάξει να κυκλοφορεί χωρίς κράνος, ρε Χαϊβάνι, το λέω. Δίκιο έχεις μου λέει. Όχι, είναι νοήμον. Ναι, είναι νοήμον. Δεν τρέπεσαι λίγο. Είναι νοήμον. Δύο ηλίθιοι σαν και που κυκλοφορούν σε δώσουν μια, έπεσε κάτω. Είναι κρίμα.
Ναι. Είναι αμαρτία από το Θεό. Χτίζει σώμα ενώ, 20 χρόνια ενώ, για να κυκλοφορήσει χωρίς κάρτα. Πόσα λεπτά θα δώσει ένα κράνο, φίλε. Εδώ έχει δώσει 15.000 για τη μηχανή. Να μην δώσει 300 ευρώ για ένα κράνο, φίλε. Το κεφάλι σου θα γλιτώσει. Εδώ υπάρχουν άλλα κεφάλια που δεν έπρεπε να υπάρχουν. Καλά, εσύ και επειδή όλοι χωρίς κράνο. Δεν χρειάζεται κράνο. Θα πάρει τίποτα ο δρόμο. Ναι. Με μένα είναι θέμα αυτό. Πάμε σε διάλειμμα. Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές στο Μητροπολιτικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης. Σπουδαίος, εδώ γίνεσαι. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σπούδασε στο μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα, μέλος Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων. Αναγνωρισμένα πτυχία σε διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, παιδαγωγικά, ψυχολογία, επιστήμες υγείας, πολυτεχνικές και πολιτισμού. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Μαρούση, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη. Μπες στο μητροπολιτικό.edu.gr. Σπουδαίος, εδώ γίνεσαι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάου. Στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Back to school, back to work. Mega Outlet. Το μεγάλο φθινοπορεινό μπαζάρ συνεχίζεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Σηκώνεται από τα 9 μέσα. Δεν το πιστεύω. Θεϊκό καλά. Τελικά δεν τα πήγα όλα εν σοφία. Τι σε κάνει να το λες αυτό, αφεντικό? Το μπάσκετ, παιδί μου. Γιατί? Σπανούλης, Καλάθης, Σλούκας, τους έχουν σαν θεούς ή κάτω. Θα μου φάνε τη δουλειά. Θεϊκοί παίχτες, κορυφαίες μονομαχίες, απίστευτες φάσεις στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Γιατί η EuroLeague είναι μόνο εδώ. Δες όλους τους αγώνες αλλά και το Final Four έως το 2020 αποκλειστικά και μόνο στην Nova. Δεν είναι θαύμα. Nova. Ζεις καλύτερα. Δεκαήμερο Flash Sales στην Πορσελάνα. 20 με 30 Σεπτεμβρίου ανάβουν τα Flash σε αμέτρητα προϊόντα. Flash Sales και οι ήδη χαμηλές τιμές πέφτουν κι άλλο. Με δωρεάν μεταφορά και έως 12 άτοκες δόσεις. Flash Sales Πορσελάνα. Ενημερωθείτε στο ανανεωμένο porcelana.gr. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη. Προϊόντα Gliss και Diadermin 50% φθηνότερα. Χαρτιά υγείας και χαρτοπετσέτες Softex 50% φθηνότερα. Προϊόντα Nivea 40% φθηνότερα. Πάνες Pampers Baby Dry, Value Pack, Jumbo Pack και Pants Value Pack 35% φθηνότερα με τη MassCard. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Διάβασε. Track and Bus Super Heavy Duty. Και εδώ τι γράφει? Thicker Plate Grid Protection Cyclic Stability. Τι γράφει στη σφραγίδα? 2 χρόνια εγγύηση. Την μπαταρία είναι? Στάνταρ. Κατάλαβες τώρα γιατί είναι οι μόνες μπαταρίες για φορτηγά και λεωφορεία με 2 χρόνια εγγύηση. Αν θες μπαταρία ειδικά για φορτηγό, νταλίκα ή λεωφορείο με εξελιγμένη τεχνολογία αιχμής, βάλε στάνταρ Track and Bus Super Heavy Duty. Η μόνη με εγγύηση 2 χρόνια. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 4 καταστήματα Friends by Quico Mega Pet και ένα οργανωμένο e-shop για να έχεις με ένα κλικ στο quico.gr ό,τι χρειάζεσαι για το κατοικίδιό σου όπου κι αν βρίσκεσαι. Friends by Quico Mega Pet. Ο καλύτερος φίλος για το κατοικίδιό μου. Κύριε αστυνόμε, σας παρακαλώ μη με γράψετε. Δεν γίνεται, κυρία μου, κυκλοφορείτε με λιγμένο κταίο. Μα δεν προλάβαινα να το πάω. Ασταίνατε την Auto Technique να το φροντίσουν αυτοί. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η εξυπηρέτηση στην πόρτα σας από την Auto Technique. Παραλαβή, έλεγχος κταίου και παράδοση του οχήματός σας όπου ζητήσετε από την Auto Technique. Για ραντεβού καλέστε στο 2310-685-800. Auto Technique. Το κταίο των μηχανικών. Οι 100 πρώτοι κερδίζουν το πλήσιμο του αυτοκινήτου μέσα έξω. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού. Διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310 933 787 και injectionservice.gr.
μεγαλύτερος τεχνητός καταράκτης στον κόσμο βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Έχει ύψος 35 μέτρα και είναι μέσα σε ένα τεράστιο γυάλινο θόλο. Στην Ελλάδα, όταν θέλουμε κάτι φυσικό, δεν συμβιβαζόμαστε με τεχνητές απολαύσεις, έχουμε πιο φυσικές επιλογές. Νέα Lux Cola Plus & Light. Η μόνη light cola με 100% φυσικά γλυκαντικά. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς τεχνητά γλυκαντικά, χωρίς τεχνητά διλήμματα. Νέα Lux Cola Plus & Light. Αλλάζει το τοπίο με τον πιο φυσικό τρόπο. Δοκιμάστε την τώρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σας τηλεφωνούμε για μια νέα εκπληκτική προσφορά ψυχαγωγίας. Μόλις πήρα το νέο Seat Ibiza. Μα δεν μου το λέτε, κύριε μου, τόση ώρα να μην σας ενοχλώ κι εγώ. Ω, παρακαλώ. Με το νέο Seat Ibiza βγαίνεις από το σπίτι για να ζήσεις όσα ήθελες. Χώρη και άνεση μεγαλύτερης κατηγορίας, φώτα Full LED, οθόνη αφής 8 ιντσών, ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου και τεχνολογία Full Link. Νέο Seat Ibiza. Start moving. Με 11.700 ευρώ. Οδηγήστε τώρα το νέο Seat Ibiza στη Seat Κατάκης στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και οι γραμμές πλέον ανοίγουν, το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 955 και όλο το μήνυμά στο 54340. Να πω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορεί να κάνει οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σου δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Ο μίζερος Παοξής λέει στο κινητό μου: στη Λάρισα ούτε καν θέλουν να μας ξέρουν. Βουλγάρους μας ανεβοκατεβάζουν. Το ξέρω. Και σε ένα μάτς με τον Τζαλτίδη που πήγα Άρης Λάρισα, ένα φιλικό, κατέβηκα με τον Τζαλτίδη από την Κερκίδα για να πάμε στα ποδητήρια. Ήταν 500 Λαρισαίοι εκεί, το 2004. Τον πήγα με τα μάξη κάπου είχε πάει. Τι, φιλικό σε λέω. Φιλικό, 2004, στο Ανδρώνη το γήπεδο. Βουλγαροι φωνάζαν, βουλγαροι. Το λέω τον Τζαλτίδη, μπες μέσα τώρα να δεις τι θα γίνει. Πάω στην Κερκίδα τους. Μέχρι τη μεγάλη περιοχή φτάνω και τους λέω: Βούλγαροι είμαστε εμείς, οι Αλβανοί λέω που γαργαλεύαν τις γυναίκες σας εκεί στις γκαρσονιέρες. Λέω: Καλά, ήταν ρεκόπλακοι, τους λέω. Και φεύγω και μπαίνω στα ποδητήρια και γύρεται του Κοτρονίδη το Κοτρονίδη. Ο Τσατής λέει: Ξανά μαζί σου δεν πάω. Δεν πάω πουθενά, μου λέει. Λοιπόν, πόκο λόκο. Σταμάτα γιατί εκτίθεσαι. Γιατί ρε μαύρη εκτίθομαι. Συγκεκριμένα στείλε και ένας, ο γιατρός, ο Ξανθιώτης. Ο Πανιώνης με τον Γρηγορίου στον πάγκο ήταν πιο απαιτητικός απέναντι στον Πετράκη σε σχέση με την Κούλα. Σε σχέση με την Κούλα. Ναι, είχε διαφορά η Κούλα στη Λαμία με την Κούλα στα Γιάννα, αν τη θες να την πεις Κούλα. Και ο Δάκης από την Καβάλο, ο οποίος ζει στο Όσλο, λέει ότι και εμείς ακούμε και οι δύο. Και οι δύο, Δάκη, τι εννοείς δηλαδή. Και η κυρία ακούει. Μάλιστα. Πολύ καλά κάνει. Πάμε στις γραμμές. Μόνο τρεις βλέπω. Βέβαια, αφού μιλάς για τον Αργοσαρονικό, τι θες να κάνουμε. Αν έλεγε για τη Βόλβη ότι έχει κανένα πτώμα μέσα και ψάχνει να το βρει Νικολούπη, θα έχει παραπάνω. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Τι έπαθες, ρε φίλε, τέτανο. Καλημέρα. Βοήθα, ρε. Έλα. Καλημέρα. Μιλάμε μαζί. Ναι, μαζί μιλάμε. Δεν μου λες να. Πες το, ρε φίλε, τι έγινε. Τι έχεις. Πάρ' το πάλι. Vodafone έχεις, τι έχεις. Πάνω στον επόμενο. Ναι. Κοσμοτέ, τι έχεις. Κάπου, ό,τι έχεις, έχεις μπλοκαριστεί. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα σας, κύριε Κόκκινε και κύριε Ραυτό. Καλημέρα σας, κύριε. Θεωρητική πόλη. Ναι, ναι, ναι. Από τη μαγευτική Καστέλα με τα υπέροχα στενάκια του προφήτη Ηλία. Μυρίζει μαζούτ. Εδώ ζούμε μεγάλες στιγμές στην περιοχή που ήρθε το αμερικάνικο δολάριο, εν πάση περιπτώσει. Να ρωτήσω κάτι και θα πείτε ό,τι θέλετε. Δηλαδή, άμα ρίξω ένα αναμένο τσιγάρο τώρα στη θάλασσα, θα βγείτε γάβρι σαν κανάκι. Εμείς, κύριε, έχουμε εξασφαλίσει και το αντιλιακό μας. Μπαίνει στο νεράκι και χλάτς, όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν, κολλάει το αντιλιακό επάνω σου τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Μετά από μεγάλη σκέψη και απέτηση των ακροατών της Θεσσαλονίκης, όπως ακούσαμε με τον κύριο Σάβα στη χθεσινή σας εκπομπή,
Προτίθεται ο κύριος Σάββας να κάνει πρόταση στην ΕΠΟ, μια και ο πρόεδρος είναι ο πρώην πρόεδρος της Εψημή Θεσσαλονίκης. Μπορεί να στείλουμε τον Κυριάκο τον Αλεξανδρή, αυτόν τον υπέροχο ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε στη Βέρεια, στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό, που έχει παραστάσεις από τη χρονιά του πρωτοαθλήματος που ήταν και πρωταγωνιστής και εκτελεστής το 93-94. Εντάξει, σας έχω τρίδημο φωτιά με διαιτητές από τον νομό Πέλλας, ο κύριος Πούφλης. Σας έχω από Δωδεκάνησα Καλοθενός. Σας έχω και από Θεσσαλονίκη, το επίθετο ξεκινάει από Κρά. Εντάξει, και για το κερασάκι στην τούρτα, κύριε, σας έχω μπάζα από Φθιωτίδα, διαιτητή, με πέναλτι για σεμινάριο από Μανολά και εκτέλεση από Κυριάκο Αλεξανδρή που παστέλωσε την μπάλα στα δίχτυα και βγήκε η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, και για προσφορά για τους ακροατές του Μετρόπολης που είναι για προχωρημένους ακροατές, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να συμβάλλετε και εσείς. Θα ήθελα να ακούσουμε το ηχητικό ντοκουμέντο στη συνέντευξη τύπου του βοηθού προπονητού της ΑΕΚ τότε, του κυρίου Μπάγεβιτς, και μη μου πείτε ότι δεν ήταν πρώτος δηλωμένος προπονητής ο Μελέτης Περσίας, με Χρήστο Αρχοντίδη, παρακαλώ να ακουστούν οι δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα. Τέτοια πέναλτι, αγαπητέ ακροατή, που ζήτησε στον κύριο Γιαννακόπουλο, μόνο ο Αλεξανδρής τα έχει κερδίσει στην ιστορία του και είναι για σεμινάριο όλα αυτά. Την καληνύχτα μου σε αυτή την πόλη που έχει βγάλει διοίκηση και έχει στείλει στην ΕΠΟ, από το μακρινό και νοσταλγικό Μπιλμπάο, για την πόλη εσάς εκεί που καυχέστε για μια ομάδα που έχετε, κύριοι, στην Αλφα Εθνική από τη Βόρεια Ελλάδα. Μέχρι τότε, καλό ξημέρωμα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Λέτε. Ναι. Τι κάνουμε. Τι να κάνουμε. Τα ίδια και παράλλαχτα. Μπράβο. Δεν ακούγεστε στη Χαλκιδική, να ξέρετε. Γιατί πότε ακουγόμαστε στη Χαλκιδική. Τι. Το καλοκαίρι 87 και 8. Α, το καλοκαίρι ακουγόμαστε. Ναι. Το ξέρω, βέβαια, και τα πέρσι σας ακούω. Τώρα δεν ακούγεστε. Το πρωί δεν ακούγονταν. Ναι. Καθόλου. Γιατί εγώ και δεν ακούγονταν. Ο κόκκινο τι κάνει, ο κόκκινο. Ο κόκκινο τι θα κάνει, το τεχνικό τι κάνει. Να κάνουν τεχνικό. Πάτε καλά, ρε παιδιά. Ο κόκκινο είναι η αιτία, ο κόκκινο είναι η αιτία. Δεν είναι ο κόκκινο η αιτία, ο κόκκινο έτσι όπω τα λέει. Και τι έγινε που δεν ακούγεται, μπέτε στο ίντερνετ και ακούστε. Αυτό λέει. Αυτό. Εμεί που δεν έχουμε ίντερνετ, τι κάνουμε δηλαδή. Και πού είσαι και δεν έχει ίντερνετ, ρε. Πού είμαστε ακόμα πίσω. Στην Καλκιδική είστε πίσω. Δεν ασχολούμαστε. Τόσο τουρισμό έχει. Τα μπιφτέκια 9 ευρώ, δεν τα τρώνε τα σκυλιά, τα πουλάτε στις ταβέρνες. Δεν είμαστε εμείς παραλιακοί Χαλκιδικοί. Πού είσαι, κάνα πολύγυρο, καμιά θλίψη εκεί απάνω. Άντε γεια, γεια χαρά. Ο Γιάννης ο Θεοδόρος από την Αθήνα λέει, κόκκινα να το διαβάζεις αυτό, λέει, πες το Φαλάκρα, από το ίντερνετ τον μάθαμε και από το ίντερνετ τον ακούμε και τον βλέπουμε εδώ. Ναι, σέβομαι το ίντερνετ και πραγματικά το ξέρω. Είμαι αποκλεισμένος από μεγάλα τραστ και το ίντερνετ με έκανε γνωστό. Αυτό εσύ είναι αλήθεια. Αυτό που λέτε... Άλλο το ένα όμως και άλλο να έχει τη δύναμη την άλλη. Κατάλαβες, Γρηγόρη, αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ και σας τιμώ. Λοιπόν, μου ετοιμάτε, λέγε. Πες μου τον τρόπο να ακούω 2 ώρες διαδικτυακά ραδιόφωνο χωρίς έξοδο και θα σε κάνω άγαλμα. Ναι. Πάρε με τηλέφωνο, σου πω. Θα σου πει ο κόκκινος. Ναι. Απλό είναι. Πάει τελείως. Καλησπέρα, Γρηγόρη, και άρχοντα τη τεχνολογία Φαλακρέα Έλληνα, Bill Gates του ραδιοφώνου Ραπτόπ. Όταν ξεκινάνε έτσι είναι θεούλοι. Λέγε ρε. Η ΠΑΕΡΙΣ έβγαλε νέα ανακοίνωση για τα εισιτήρια μετά τη δυσαρέσκεια του κόσμου. Νομίζω ότι προσπαθεί να διορθώσει το λάθος, αλλά κάνει πιο εμφανή την έλλειψη σχεδιασμού στο θέμα. Ελπίζω φέτος να σχεδιάσει την ομάδα και τη στρατηγική της πιο προσεκτικά από αυτό το φιλικό. Φίλε μου, η λέξη στρατηγική δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ και φαίνεται από το πλάνο το πώς κινήθηκε στις μεταγραφές, και δεν υπάρχει στον Άρη, γιατί πολύ απλά ο φίλος του διπλανού μου. Σε εισαγωγικά φίλος, γιατί εμείς κάνουμε καλαμπόρι και κάποιοι δεν νιώθουν. Λοιπόν, δεν θέλει να έχει, δεν έχει στελεχώσει τη διοίκηση όπως θα έπρεπε να είναι. Και άμα τους στελέχουν, ποιος θα τους πληρώνει τα στελέχη. Άλλο αυτό. Τι άλλο. Πες, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Λοιπόν, για να γίνει. Κάνει δεν μόνος. Μπορεί μόνος του να τα κάνει όλα. Δεν γίνεται. Κάνει οικονομία. Ανθρωπίνως αδύνατο. Κάνει οικονομία. Πάει. Ραπτόπουλε, μετά από αυτές τις προβλέψεις, βλέπω τον Ήβης να πηγαίνει στην ομάδα του Μπέρκ και τον Πρίγκεβ στον Άρη. Είσαι κακός. Έλα. Ναι. Έλα, κόμε. Έλα, φίλε, ναι.
Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, φίλε. Γιάννης από Χαλκιδίκη, από Μουδανιά. Ναι. Λοιπόν, δεν σας ακούμε στους 87 και 8. Πού να ακούς. Αλλά δεν υπάρχει. Αλλά έχεις το κινητό και ακούς. Έχω το κινητό. Το ίδιο είναι, ρε. Το ίδιο είναι. Λοιπόν, αυτό βέβαια με ανάγκασε να ακούσω λίγο Αθήνα σήμερα. Από λίγο αέρα που πιάνουμε εδώ πέρα. Και απογοητεύτηκες. Απογοητεύτηκα, όχι. Χάρηκα. Γιατί βλέπω τι ωραία περνάνε στον Ολυμπιακό το ότι θα πάει ο Ίβιτς προπονητής. Ένας πειθαρχημένος, λέει, προπονητής. Σας έδωσα την είδηση. Να άκου να δεις. Έχει πει ένας δώρο μπουρδες. Με εκνευρίζει όσο τίποτα. Αλλά αυτό το έχει πει από την ημέρα που έφυγε. Το έχει πει. Τον έχω ακούσει. Όχι. Από την ημέρα που είδα ότι ο Ίβιτς δεν πουλάει παοξιλίκι στους παοξίδες. Και λέω αυτός. Από την ημέρα που έφυγε. Όχι. Και καλός προπονητής είναι. Και αν πάει στον Ολυμπιακό δεν το βρει κανένας. Παοξιλίκι δεν πούλησε. Αυτό καλά έκανε, είναι προπονητής. Αυτό που λες εσύ είπανε και κάτω, ότι δεν πούλησε το ξυλίκι, ότι δεν τον ήθελε ο Γιώργος. Πήγε ο Δερμιτζάκης, που και ομορφόπεδο, λέει πάω οξύς. Ρε Δερμιτζάκη, πήγε στη Λάρισα, βγήκαν οι καράβλαχοι εκεί με τα τρακτέρ, όχι τον κολοκαβαλιώτη λέει τον πάω οξύ δρόμο. Φεύγει. Πάει σε άλλη ομάδα, δεν θυμάμαι που πήγε ο Δερμιτζάκης πάλι, όχι τον κολοπάω οξύ κτλ. Χάσιμο έχετε. Στον ΠΑΟΚ θα δουλέψετε, είναι μια ομάδα. Να πει είμαι ΠΑΟΞης. Ένα λεπτό. Είμαι Ολυμπιακός. Να έρθει ο Κόκαλης να με διορίσει σε 10 ομάδες ή το ΠΑΣΟΚ. Ή να είμαι ΠΑΟΞης και να με διορίσει σε 6-7 ομάδες Α εθνική 5-3 και 8 Β εθνική. Να μπορώ να τρώω μεροκάματα. Θα πω είμαι ΠΑΟΞης. Θα πω είμαι ΠΑΟΞης Δερμιτζάκης. Και από εκεί και πέρα με διώξανε. Και όπου πάω με λένε ού παλιό ΠΑΟΞη φύγε. Ποιο το κέρδος, ρε. Φίλε μου, το Αναστασιάδη το κέρδος. Ένα λεπτό. Του Αναστασιάδη το κέρδος και το χαΐρι ποιο ήτανε, ρε. Του Φυρού το χαΐρι ποιο ήτανε. Να μιλήσει πήρε ο άνθρωπος, ρε. Άιτε! Ποιο ήτανε, ρε, του Φυρού το χαΐρι. Πήρε να μιλήσει και θα πιέζε λογοδιάρια. Έκανε παρέα με τους γουρουνομούριδες του Σούπερ 3 και κατασυτράφηκε. Κατασυτράφηκε. Λέγε, φίλε. Τώρα να πω την άποψή μου, έτσι. Μετά από όλο αυτό. Τι να πεις, φίλε, βρίσκομαι. Οπότε, οπότε τελείωσε ο Βλάνταν από τον ΠΑΟΚ. Οπότε ετοιμάζονται μετά τελει... ο Γκαρσία, ο Παύλου. Άκου να άμα πάει Ολυμπιακό μετά δεν γίνει. Φίλε μου, για να συνεννοηθούμε, το ότι κάποιος υποστηρίζει μια ομάδα, ναι. Εντάξει, είναι θεμητό. Το να το πουλάει αυτό είναι αθέμητο. Ερώτηση το φίλο, πριν κλείσει και πούμε καλό μεσημέρι. Θα πάει στον Ολυμπιακό και κλείνει η πόρτα του ΠΑΟΚ. Λες. Να μου πεις. Όχι ακριβώς, αλλά. Ναι. Ο Γκαγκάτσης που πήγε και έκανε τον κόκαλη πλάτες και έπαιρνε τα πρωταθλήματα και τον έχετε υπάλληλο 10 χρόνια και δεν έκλεισε η πόρτα, ρε. Αναλόγως. Κάπου να υπάρχει λόγος. Για χαρά, δεν είναι αναλόγως. Τον έφαγες στη μάπα, τον άλλον τον διαιτητή που έπαιζε Ολυμπιακό, τον έκανες υπάλληλο. Τον άλλο διαιτητή με τον Γκαγκάτση, τα παίρνει ο κόκαλη, τον έκανες υπάλληλο και σε φταίει τώρα ο Ίβιτς. Ούτε ο Ολυμπιακός θα το παίξει όμως ο Ίβιτς, θα το παίξει ο Ολυμπιακός. Και καλά θα κάνει γιατί αύριο μπορεί να πάει στον Παναθηναϊκό. Α, μπράβο. Οπότε μπορεί να γυρίσει και στον ΠΑΟΚ. Α, μπράβο. Έτσι. Σ' αγαπώ πολύ, είσαι πολύ ωραίος ακροατής. Επόμενη γραμμή είναι. Εμείς ακουστικός. Ναι, ναι. Δηλαδή ακουστικά, δηλαδή. Μια ακουστική ομορφιά. Παταγκάζει, ναι. Έλα, μαζί μιλάμε. Μαζί. Και χώρια καταλαβαίνουμε. Ω, μάλιστα. Θέλω να σου πω κάτι για τον προηγούμενο. Καταρχήν πρέπει να είσαι πόντιος. Ένας που έσταζε η μύτη του από την πολύ μαγκιά. Ναι, είπε για τον Αλεξανδρή, Κυριάκος Αλεξανδρής. Ο Αλεξανδρής που έπαιξε Βέρεια ΑΕΚ Ολυμπιακό λεγόταν Αλέξης Αλεξανδρής. Ναι, έκανε λάθος. Μπέρδεψε τον Αλεξανδρίδη. Οι μάγκες, ναι. Το δείχνουν ότι είναι μάγκες, όχι να κάνουν τέτοια λάθη. Καλά, ρε, πολύ σωστή επισήμανση από σας. Λοιπόν, έκανε. Και κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Θέλω να δηλώσω συμμετοχή στο μαραθώνιο. Από πού πρέπει να απευθυνθώ? Αυτά θα πάρετε στη γραμματεία γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Πόσο χρόνο είσαι? Γραμματεία και αυτοί δεν ξέρουν. Πόσο χρόνο είσαι? 60. Προπόνηση κάνεις κάθε μέρα? Κάθε μέρα περπατάω 5 χιλιόμετρα. Θα πάνε να τα περπατήσεις τώρα ή να τα τρέξεις? Να τα περπατήσω, ρε. Τρελέ, είσαι ο πιο ωραίος τρελός που έχω γνωρίσει. Πόση ώρα τα περπατάς? 55 λεπτά κάνεις? 55 με 60 εκεί. Έχεις πάθει έμφραγμα, ρε? Όχι, βρε, τέτοια πράγματα όχι, ρε. Α, γιατί αυτό είναι το περπάτημα του καρδιακού, γι' αυτό. Όχι, πασά μου, όχι. 60, ωραία, πολύ καλά κάνεις. Ναι. Θα πάρεις τη γραμματεία, γιατί δεν ξέρει γραμματεία, ρε. Δεν ξέρει γραμματεία να μου πει, γιατί, ρε, παιδιά. Λέγε, ρε, κόκκινε, εσύ που ξέρεις και τους λες η γραμματεία. Δεν ξέρω, κάτι που δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Εάν μάθετε κάτι, πείτε στον αέρα να το ακούσει. Ναι, ρε, μάθε λίγο και πες πώς μπορεί κάποιος να το ακούσει. Ευχαριστώ πολύ.
Γρηγόρη, εσένα λέει. Πάρε σε παρακαλώ στη γραμματεία, γιατί άκου να δεις. Έχω 40 πράγματα στο κεφάλι. Να, δε. Άστο. Πάμε επόμενη γραμμή. Πες, δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω, ρε φίλε. Πες, δεν μπορώ. Έχω είμαι 40... γραφείο εξυπηρέτηση πελατών. Όχι, ρε, είμαι το 11880, ρε παιδιά, τραλαθώ. Τα ξέρει όλα γι' αυτό. Να, ποτέ δεν είπα τα ξέρω όλα. Να, αδιανόητο. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν ξέρει. Επόμενο δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω για το Μαραθώνιο. Πες, δεν πήγες να τρέξεις με τον Κουλιανό. Πήγατε, φάγατε ένα κιλό γουρούνοπουλο εκεί στη Δύση. Προγραμματιστής από Αθήνα, κάθε μεσημέρι μετά τις 2 σας ακούμε online, Κωστή. Το κερασάκι στην Τούρτα Γρηγόρης μαζί δεν κάνετε και χώρια δεν μπορείτε. Ναι. Η Αθήνα ακούει ραπτοκόκκινο. πρέπει εκείνο το team του Μετρόπολη να πάτε στο ρουκζούκ που παρουσιάζει μακρυπούλια. Κανονίστε το, τους έχετε εύκολα, λέει ο κουλός. Τι είναι το κρυπίκ. Ρε κόκκινε πλάκα μας κάνει ο Βλαχοκαστοριανός, ο Ούτσανα, το βλαχοχώρι του, ο παππούς από την Κατερίνη ακούνε από το κινητό. Αυτοί είναι οι πελάτες σας. Νομίζεις, φίλε μου. Όλο το Πανεπιστήμιο Μακεδονία ακούει Μετρόπολης, φίλε μου. Όλοι. Μορφωμένοι άνθρωποι, όλοι. Ναι. Σε πληροφορώ ότι το πνευματικό επίπεδο των ακροατών του Μετρόπολης ναι. είναι το υψηλότερο από όλους τους δημοτικούς σταθμούς. Ναι. Δεν τους υποτιμούμε. Έτσι. Ειδικά αλλά είναι η αλήθεια. Ειδικά αυτοί που ακούν τον Μπούζο, 12-2. Ναι. Αυτοί είναι παραμορφωμένοι πολύ. Πάμε. Είναι ο ναι, ο ναι, Καπετάνιος, ναι. ο Γρηγόρης. Ο... Πάμε, πάμε. Wow. Πάνε ρε κόκκινε. Φρένα πατάς. Πάνε. Σου επιτρέπω. Σκάσε ρε με τα φρένα. Φρένα πατάς ρε. Έλα φίλε, ναι. Και μη σας ακούμε. Τώρα έδεσαι το γλυκό. Βαραβάς. Μογκολός, τι έγινε. Εδώ είμαι, εδώ. Τι θα έλεγα. Το Αλάνι, τι κάνει το Αλάνι στην Τούμπα. Ποιο είναι το Αλάνι. Βιερίνια. Ο Βιερίνια. Πίσω είναι ακόμα. Γιατί τον είπες, άκου. Πίσω με, είναι. Τον είπες, έχει κόλο μεγάλο. Έχει μπούτια μεγάλα. Έχει... Πες το, δεν τρέχει πολύ. Βαραβά, μη συνεχίζει. Εσύ τι είδες. Ρωτάω. Υπάρχει κάποιος που τον έκραξε και έχασε. Αυτός. Ο Μόγκολος. Ο Μόγκολος, όποιον βρίζει κερδίζει. Καλύτερα το βρίζει. Mm. Να φοβάσαι αν πενεύει κάποιον. Ναι. Άσε να το βρίζει. Ρε. Μπαμπά. Δεν το λες καλά, άκου λίγο. Μπαμπά. Μπαμπά. Κλείσε ρε Βαραβά, επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα, είμαι η εξαίρεση τότε, λέει η φίλη ακροάτρια. Ναι. Χαλάω μεγκαμπάιτ για να σας ακούμε Γερμανία, παρακαλώ. Κάνω παρέα στον ταλικέρι μου. Και εσύ σε μένα. Να τα. Χαράλαβο. Η Χαραλαμπία. Χαραλαμπία. Υπάρχει μπαμπίνα, τι λένε δηλαδή. Με το ίντερνετ. Ακού Χαραλαμπία. Μέσω του ίντερνετ, ας πούμε εδώ, στο Ηράκλειο Κρήτης. Ναι. Επίσης, γέρο του γιατρού, τι έκανε η Ξανθούλα στη Λιβαδιά προχτές, πότε θα μιλήσει για την ΑΕΚ. Α, μαν, έβλεπα το Μάς με τον γιατρό. Η Ξάνθη ήταν απαράδεκτη. Έβλεπα το Μάς με τον γιατρό. Μα είναι δυνατόν να μην βγάζει εντάσεις η Ξάνθη. Εντάσεις. Α, πάτσε σε. Αναχαθείς, χρυσέ. Ναι, ορίστε. Ναι. Έλα, εγώ ναι. Εσύ είσαι, ναι. Συγγνώμη. Αυτό. Έχω 10 δευτερόλεπτα από σας. Πάτα φρένω έτσι και λες, αν πιέσαι καλά. Γραπτόπουλε, πόσο σε βάζει να λες ο Σέρβος και πόσο πάει. Η Προμήθεια. Τον 115. Εντάξει. Φαντασία έχεις, μπορεί να φανταστείς πόσο πάει. Όπως. Φαντασιώνες όπως τα είπα. Φαντασιώσου ό,τι θες. Γιατί το μέγεθος μετράει. Πάμε λοιπόν. Έλα. Έλα, γεια σας. Εγώ σου δίνω την πληροφορία. Τα από εκεί και πέρα πες ό,τι θες. Θα μαλώσω εγώ μαζί σου. Λέγε φίλε. Έλα, ρε, γεια σας. Γεια σου φίλε. Δεν θα μιλήσω για ποδόσφαιρο, θα μιλήσω για το Αθηναϊκό κράτος. Σιγάρε μεγάλε, σιγά, θα μην κλάψουμε. Μην τον διώχνετε τον πελάτη. Σιγάρε μεγάλε. Άντε βλαμμένε. Κλάψω μου, εκλάψω μου. Λέγε. Περί. Μ' ακούς. Σ' ακούω ρε κλαψιάρα. Δεν κλαίω ρε, για το Αθηναϊκό κράτος θα μιλήσω, λέω. Ναι. Δε μου λέτε, ξέρετε ποιος ψήφιζε βέτο κατά των διπλών πάτων για τα πετρελοφόρα τόσα χρόνια. Διπλών πάτων. Ναι, αυτό που έχουν διπλή ραφίλα μαρίνες για τα πετρελοφόρα. Ναι. Ποιος. Η Ελλάδα. Λοιπόν, η Ελλάδα μέχρι τώρα είναι εναντίον των πλοίων, το δεξανεμό, αυτά τα τάγκια, να έχουν διπλό πάτο. Λοιπόν, τώρα όλα τα κόμματα κλαίνε για το Σαρωνικό. Μολύθηκε ο Σαρωνικός. Ναι. Αυτοί μολύναν τη Γαλλία, ήδη οι φοπιστές στην Ισπανία. Ναι. Και τώρα κλαίνε για το Σαρωνικό. Γιατί κλαίνε, αφού όλοι μαζί ήταν. Άρα λες καλά να πάθουν στο Σαρωνικό. Αφού. Όχι, δεν είπα καλά να πάθουν. Mm. Αλλά οι ίδιοι συντελέσαν σε αυτό το έργο. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και θα σου πω και ένα άλλο τώρα. Ναι. Εδώ. Γιατί όμως το λες Αθηναϊκό. Γιατί κλαις. Γιατί είναι Αθηναϊκό. Είναι Αθηνοκεντρικό. Στάσου ρε, περίμενε.
του Μπούζα τις εκφράσεις. Λέγε φίλε, γιατί. Δεν είναι, το αθηναϊκό κράτος. Αθηναϊκό κράτος, αλλά όταν γίνουν θεσμικά θέσεις, τσανταλαμόγια τρέχουμε όλοι. Ναι, εφοπλιστή έχουμε εδώ. Τι έχουμε? Εδώ έχουμε μόνο ληστέ. Α, μπράβο. Mm. Εδώ έχουμε, θα σου πω τώρα ένα άλλο. Εδώ έχουμε το θεαγένιο με 82% ασθενών από την Κοζάνη. Ναι. Απογόρευσε κανένα στα κοζανίτικα προϊόντα να τα τρώει ο κόσμος? Συγγνώμη κύριε μου, είπατε ένα ποσοστό. Χωρίς να είναι τίποτα τραγικό. Αυτό που λέει. Συγγνώμη, επειδή αυτό που λέτε είναι τρομερό. Είναι δεν είναι τρομερό, πάλι κύριε μου, είναι διασταυρωμένο αυτό που λέτε. Εμένα με τρομάζει. Εγώ όταν έκανε η κόρη μου το χεράκι της μια επέμβαση πριν 10 ημέρες, βρέθηκα εκεί με ένα τύπο ο οποίος στη γυναίκα του έκανε. Ο θυροειδής της είχε γίνει σαν τούμπανο. Και λέει, είμαι από την Πτολεμαϊδά, ένα 60-40% πόσο με είπε, δεν θυμάμαι, έχουμε πρόβλημα με το θυροειδή. Πώς λέγεται, θυροειδής λέγεται. Αυτό είναι. Είμαστε από Κοζάνη. Γιατί λέει, έχουμε θέματα. Εντάξει, είναι αλήθεια. 82% είναι, ας πάρει τη διευθύντρια να τη ρωτήσει. Ναι. Λοιπόν, απογόρευσε κανένα τα πατατάκια που τρώνε τα παιδάκια, γιατί είναι φθηνά τα πατατάκια, να τα τρώνε από την Κοζάνη? Και βγαίνει και ο κρόκος, δεν είναι. Α, τον κρόκο, ο κρόκος είναι μακριά. Κύριε μου, δεν το γνωρίζω και κάτι που δεν γνωρίζω δεν θέλω να μιλήσω. Αυτά πρέπει να είναι καλά, ρε κόκκινη, είναι δυνατό να με το γνωρίζεις? Καλά σε λέει. Γιατί σας είπε κανείς ότι πήρατε σε καμιά εγκυκλοπαίδεια που ξέρετε? Γιατί δεν πέρασες ποτέ από τον ομό Κοζάνης? Να δεις τα πουγάρα πώς. Αυτό που μου λέτε, ότι το είπατε με σαφήνεια, χωρίς. Όχι ότι θα πάθει κανείς. Είπατε το 82% στο θεαγένιο είναι από την Κοζάνη. Μου φαίνεται παρανοϊκό αυτό. Τηλέφωνο τη διευθύντρια του θεαγενείου, θα στο διαπιστώσει αμέσως τώρα. Δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω. Μου φαίνεται απίστευτο. Γιατί σου φαίνεται? Τώρα, μα φαίνεται απίστευτο. Απλώς πάρε ένα τηλέφωνο και τελείωσε. Πρώτη φορά τα ακούω. Τι να σε πω, ρε κόκκινα. Τέλος πάντων. Να σε καλά, φίλο, για ένα λεπτό. Ταξιτζή να πάρει τηλέφωνο, θα σου το πει. Άντε, γεια. Να μου λέγατε Πτολεμαϊδα. Δίπλα είναι 20 χιλιόμετρα, είναι Κοζάνη, Πτολεμαϊδα το ίδιο είναι. Τι είναι η Πτολεμαϊδα με την Κοζάνη? Ορίστε. Πάμε, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, ραπ. Ναι. Καλησπέρα, ραπ. Καλώς το. Σχολεία, σε παρακαλώ, για το δικαστήριο του Λουτσέσκου που λέμε από μέρες. Ευχαριστώ. Για χαρά. Κοίταξε. Έχει κατηγορηθεί ο ΠΑΟΚ ότι του βάλανε φωτιά εμπρισμό ο Μιλιορίδης στο αμάξι. Δεν έγινε δικαστήριο. Αυτό είναι το κάτι. Και το δικαστήριο θα γίνει, δεν ξέρω. Πολλοί συνδυάζουν την πρόσληψη του Λουτσέσκου με αυτό το γεγονός και ότι αν τελειώσει το δικαστήριο θα πάρει δρόμο ο Λουτσέσκου. Αυτό είναι στο παρασκήνιο όσο λέγονται. Δεν είναι κάτι επίσημο, ναι. Ραπτόπουλα, ακούγοντας μόνο τις εκπομπές σου και μόνο από το κινητό, έχασα 35 κιλά. Όντας άνεργος, είχα ξεκινήσει να πηγαίνω για περπάτημα καθημερινά 12 με 2 το βράδυ χειμώνα καλοκαίρι και επειδή διασκέδαζα πολύ, ούτε που καταλάβαινα πώς περνούσε η ώρα. Τα τελευταία 2 χρόνια που ζω και εργάζομαι μακριά από τη Μακεδονία, συνεχίζω να το κάνω πάντα με την ιδανετική εφαρμογή του κινητού μου. Τα Megabyte πλέον είναι πάμφθηνα. Ξέρω ότι μέσα σου δεν πολύ πιστεύεις πως αξίζει να ασχολείσαι με ιντερνετικό ραδιόφωνο. Όπως και να έχει, παραδέχομαι ότι αν δεν ήταν οι εκπομπές σου, μάλλον βουβάλι θα παρέμενα. Δημήτρης Πέτρου. Δεν μου ζήτησε ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο, δεν μου ζήτησε ποτέ σε κάποιο. Αυτό στιγμή είναι ένα πολύ ωραίο ευχαριστώ ενός φίλου. Ο Δημήτρης, ναι. Εντάξει. Πέτρου. Δεν έχει κανένα λόγο. Δεν είναι μύτολες το όνομα κτλ. Εντάξει, γιατί. Μπορεί να μην θέλει, μπορεί να κάνει πλάκα, μπορεί οτιδήποτε. Πολύ πάει κιόλας, τι είναι εδώ. Ηρακλειδέας είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Σου αναφέρει ένα γεγονός το οποίο πρέπει να σε ευχαριστεί. Ακόμη και κοπλιμέντο να είναι έτσι για να σε κάνει είναι πολύ ωραίο. Εντάξει. Σ' αρέσουν τα κομπλιμέντα να σε κάνουν, ε? Ευχαριστιέ. Όχι, ρε φίλε. Ναι. Σαν το παγώνισαι δηλαδή. Χαίρεσαι. Άντρα, εγώ δεν κάνω το παγώνι. Να σε κάνουν κομπλιμέντα. Εσύ κάνει το παγώνι. Και άμα σε κάνει ένα κομπλιμέντα, δεν το καταλαβαίνει ότι σε κάνει κομπλιμέντα και δεν το λέει τα αλήθεια. Το κομπλιμέντο δεν είναι πάντα ψεύτικο. Ψεύτικο είναι, ρε, το κομπλιμέντο. Αλλιώς θα ήταν θαυμασμός. Άλλο θαυμασμός και άλλο κομπλιμέντο. Έχεις απέναντί σου μια γυναικάρα. Άντε πάνε. Και θες να τη ρίξεις. Ναι, ναι. Δεν θα της αρκίσει τα σωρολόπ και τα κοπλιμέντα. Κοπλιμέντο είναι. Αν τα αξίζει κιόλας. Ένα λόγο παραπάνω. Άλλο, αυτό είναι θαυμασμός. Κοπλιμέντο. Και πώς εκφράζει το θαυμασμό? Θα σου πω. Με τι? Ο θαυμασμός. Με λόγια παχιά και ψεύτικα. Με λόγια, ναι. Κοπλιμέντο. Είναι γαλλική λέξη το κοπλιμό. Κοπλιμό. Τι σημαίνει κοπλιμό? Κοπλιμάν. Άντε μην μαρακάς. Και καταλάβει ο γλώσσος τι μιλάω. 48 γλώσσες τώρα. Κοπλιμάν είναι να έρθει ένας άνθρωπος, μια κοπέλα, να σου πει τι ωραίο πρόσωπο που έχετε, κύριε Κόκκινο. Τι ωραίο κεφάλι. Δεν είναι κοπλιμέντο. Αυτό είναι κοπλιμέντο. Αυτό είναι ψέμα. Άμα πει στον Αλέντε, λέω τι ωραίο πρόσωπο που έχετε, είναι θαυμασμός. Αυτό είναι ψέμα. Όχι. Αυτό είναι. Είναι κοπλιμάν. Κοπλιμάν είναι κοπλιμάν. Είσαι επικίνδυνος.
Η ώρα είναι 3:30. Ώρα για ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες. Ο σεβασμός στις ελπίδες της νεολαίας είναι υποχρέωση όλων μας. Το ICBS Business College, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Winchester της Αγγλίας, δημιουργούν και εξελίσσουν managers στην Ευρώπη. Τα τρία campus σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα και οι καινοτομικές μέθοδοι διδασκαλίας χαρακτηρίζουν το ICBS ως κορυφαίο business college στην Ελλάδα. Τα πτυχία bachelors και masters είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα των ελληνικών πανεπιστημίων και οι κάτοχοί τους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά, αφιερωμένο στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Δεκαήμερο Flash Sales στην Πορσελάνα. 20 με 30 Σεπτεμβρίου ανάβουν τα Flash σε αμέτρητα προϊόντα. Flash Sales και ήδη χαμηλές τιμές πέφτουν κι άλλο. Με δωρεάν μεταφορά και έως 12 άτοκες δόσεις. Flash Sales Πορσελάνα. Ενημερωθείτε στο ανανεωμένο porcelana.gr. Το Mediterranean Cosmos γιορτάζει την επιστροφή στα Θρανία με τα αγαπημένα μας τουβλάκια Lego. Για πρώτη φορά χτίζουμε την πόλη του Ninjago. Γεμίζουμε με σχήματα και λέξεις το Graffiti Cube. Εξερευνούμε τη Lego City. Διασκεδάζουμε με τις Lego Friends. Και ταξιδεύουμε στον απίθανο κόσμο των Lego Star Wars. Καθημερινές και Σάββατα έως τις 23 Σεπτεμβρίου. Back to School με τη Lego. Μόνο στο Mediterranean Cosmos. Στον δικό σου καφέ βλέπεις το μέλλον. Αν όχι, έλα στα καταστήματα και διεκδίκησε το. Νέος μεγάλος διαγωνισμός με μία ετήσια και 10 εξάμηνες υποτροφίες στο ΙΕΚ Α και άλλες 2 επιδοτήσεις διδάκτρων στο Mediterranean College. Απλά παίρνεις τον καφέ σου από τα καταστήματα For All, συμπληρώνεις την ειδική φόρμα με τα στοιχεία σου και που ξέρεις, ίσως να είσαι ένας από τους μεγάλους τυχερούς. Μόνο στα καταστήματα For All, με κάθε καφέ στρώνεις το μέλλον σου. For All Coffees, For All Dreams. Πω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάζι, κανένα που καμισάτσι, ξέρεις, έτσι πάνικο, να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε, αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop Στεφάν's Extra Extra Large.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Πω μια Mercedes! Πω κι άλλη Mercedes! Τι γίνεται ρε παιδιά εκεί στο Regency Casino? Χαρίζουμε αυτοκίνητα! Μπες στις κληρώσεις του Σεπτεμβρίου και κέρδισε ένα αυτοκίνητο Smart Fortwo την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και μια Mercedes A-Class 180 το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου. Συγκέντρωση λαχνού συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Ναι, παιδιά. Καλοκαιρινό tour στα Φρέτζιο. Καθημερινά, ναι. Μαζί μου δροσερές παρουσίες. Η Φουντελίνα, η Νοναμπέλα, η Στρασιατέλα, το φιλαράκι μου ο Σοκοβατόμουρο και... Παιδιά, μπάστα με τα φλάς, λιώνει ο θείασος. Φρέτζιο. Αυτό το καλοκαίρι, βουρ για tour στα Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένο. Έλεος και από χθες μέσα έξω. Μπουμ, μπουμ. Τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία.
Tool Plus. Βιομηχανικά εργαλεία. Ηλεκτρικά, μπαταρίες, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley. Tool Plus. Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου. Και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus. Γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Συγγνώμη κύριε, ξέρετε πως πάω στα ΚΤΕΟ AutoSave? Φυσικά, αλλά το σημαντικότερο είναι πως θα γυρίσετε. Πως? Με ασφάλεια, μεγάλη ασφάλεια. Νιώστε κι εσείς την ασφάλεια που σας εγγυάται ο έλεγχος ΚΤΕΟ στην AutoSave. ΚΤΕΟ AutoSave. Οδηγήστε με ασφάλεια αυτούς που αγαπάτε. Μόλις 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δυτικά, δίπλα στο μηχανολογικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 751 241. Τώρα, έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού οχήματος στην AutoSafe μόνο 40 ευρώ. Πουθενά φθηνότερα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές. Να πω ότι μαζί μας είναι η Hyundai, η Kia, η Skoda Εσκιάδης Βαλοδήμος, με απίστευτα μοντέλα τα οποία είναι εκεί σε μια τρομερή έκθεση, μια τεράστια γκάμα αυτοκινήτων, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το ΑΚΤΕΟ. Μπορείτε να πάτε, να τα δείτε, να τα πάρετε και να φύγετε τόσο απλά, γιατί τα περισσότερα είναι και έτοιμο παράδοτα. Να τα οδηγήσετε και να δείτε αν ταιριάζουν στα δικά σας γούστα και φυσικά στο δικό σας βαλάντιο. Και περισσότερα μπορείτε να μάθετε τηλεφωνώντας στο 2310 596 596. Οι γραμμές είναι δικές σας. Τρεις είναι ελεύθερες, οι άλλες τρεις είναι κατηλημένες. Πάμε στους τρεις, οπότε άλλοι τρεις μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Παρακαλώ. Ακούγομαι? Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω και σε ένα Γρηγόρη και τον Ραπ. Δεν πήρε τηλέφωνο ούτε για να κράξω τον Λουτσέσκου, ούτε κανένας. Θέλω να μου πει την άποψή σου για τον φετινό ΠΑΟ, γιατί εμένα προσωπικά μέχρι τώρα η ομάδα δεν με έχει πείσει για κάτι. Θέλω να ρωτήσω και εσάς. Κοίταξε, για μένα ο ΠΑΟ μέχρι τώρα είναι τραγικός. Και για μένα, γι' αυτό πήρα κιόλας να σου πω. Το θέμα είναι ότι πιο κάτω δεν νομίζω ότι πάει με το υλικό που έχει. Και μα τι... και εγώ με αυτό μπορώ. Έχει ένα υλικό που είναι και πιστεύω ότι έχει αυτό το κρίνει στο τέλος. Γιατί μπορεί το υλικό να ακούγεται πολύ ωραίο. Αλλά είτε ο μάγειρας, είτε τα σκεύη, είτε το αφεντικό να μην εμπνέουν, να μην κάνουν χιλιαδιό. Το υλικό είναι υποκειμενικό. Το αποτέλεσμα φέρνει τα πάντα. Λοιπόν, εκ πρώτης όψεως φαίνεται καλό. Πάντως, για τα δεδομένα του, καλό ποδόσφαιρο δεν έχει δείξει καλή εικόνα μέχρι τώρα. 1-0 με το Ζόρι, με τον Πανετολικό. Και η άμυνα του Πανετολικού έχει πάει όλη πίσω, σαν να σου λέει βάλε με γκολ. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα φίλε. Δεν μου λες, το σώμα του κόκκινου είναι φυσικό ή γυμνάζεται? Φυσικό είναι. Α, συγγνώμη. Εντάξει. Θέλω να πω, ο ΠΑΟΚ θα βρει το δρόμο του σε 1-2-3 εβδομάδες. Ναι, μην πέσει σε κανένα διέξοδο, ναι. Ναι, και πες στον Ταλαβερτζέ αυτόν τον οδηγό του, αυτό να μην πουλάει τόση μακιά. Να πουλάει μόνο στο Πασαλιμάνι μακιά. Γιατί? Θα τον δείρεις? Είναι σερφερής λίγο, λέει χαζά πράγματα. Αντί να πει Αλεξανδρής, Αλεξανδρίδες, λέει χαζομάρες. Τι σχέση έχει το ένα το παλικάρι με το άλλο το παλικάρι? Καμία και. Αυτό ήθελα πιο πολύ να μάθω, αν το σώμα του κόκκινου είναι φυσικό ή γυμνασμένο. Ενδιαφέρεσαι ερωτικός? Πώς σε νοιάζει, θες να δεις? Όχι. Σε είδα μία μέρα και λέω, άμα είναι φυσικό το σώμα σου, είναι γυμνασμένο. Ναι, κλείσε το ραδιόφωνο και πες μου, τι, σου άρεσε, σε χάλασε, τι? Καλώς είσαι κόκκινε. Καλώς. Το ταΐζει το τουμπερλέκι, ε. Ναι, είναι καλός. Το ταΐζει το τουμπερλέκι. Είστε δίδυμο αχτύπητα. Δεν ξέρω για τον κόκκινο, πάντως εσύ ωριλά θες σίγουρα. Εγώ είμαι παππούς, εγώ είμαι 65 χρονών, εντάξει. Δεν σου φαίνεται.
Αν με ρωτούσε, θα σε έλεγα 40-45. Βαριά, βαριά. Καλά. Σοβαρά μιλώ. Όχι, είμαι το 54 γεννημένος, είμαι πάρα πολύ μεγάλος. Δεν είμαι τι πάρα πολύ μεγάλος, εντάξει, μην το κάνεις στο διπλανό μου τώρα και με αναχωρείς. Όχι, άμα πούνε όταν... πέθανε στην ηλικία του, θα πούνε είχε λίγα χρόνια ακόμα. Όταν σε μένα, δεν θα μπορούσε να κοιμάζεσαι όπως τώρα που... Ο διπλανός μου γυμνάζεται. Πάει κάθε απόγευμα και κάνει το σάκο του μπόξ. Κοίταξε, μένω τώρα θα πηγαίνω και στο μαγαζί. Το μένω απέναντι από τη μαρμίτα που θα κάνει εκεί. Λέει θα το κάνει, άντε για πού το μαγαζί. 1 Οκτωβρίου εγγένεια. Το μαγαζί του γράφει μαρμίτες, γράφει το ένα τ' άλλο εκεί πέρα, τα γράφει όλα. Ρεταμπέλα σε βάλω σε θέλεις. Εγώ μένω από πίσω μεριά ακριβώς, από πίσω ακριβώς θα κάνουμε παρέα. Πόσο πληρώνει την πρώτη μέρα που θα σπάσουν το μαγαζί, πες μου. Τη διαπόδοση. Κοίτα, σαν πρώτη μέρα θα πετάξω ένα δεκάρικο να πάνε πιο έναν καφέ, αλλά μετά έχει ένα ευρώ όσο είναι. Όχι. Πότε θα γίνει η πρώτη φασαρία στο μαγαζί, διαπόδοση. Εγώ λέω πριν τη 1 Οκτωβρίου θα γίνει η φασαρία. Κόκκινε, άκου να δεις, εκεί γύρω-γύρω. Εγώ δυο τσατσέρι που έχει φίλο Γιάνκοβιτ, ο Μπασκεμπολίστα. Δεν μου λέτε στα 30 μέτρα τίποτα. Να μην αντιπαθεί τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εκεί γύρω-γύρω. Να σε καλά, γεια. Άντε, γεια. Γεια χαρά. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Έλα φίλε, ναι. Κώστα. Έλα φίλε. Λοιπόν, έχω πάρει 10 φορές, έχουμε συμφωνήσει και τις 10. Είναι και λίγο ανησυχητικό να σε πω. Παρόλα αυτά, σήμερα να δούμε αν θα συμφωνήσουν. Για να δούμε. Συνέχεια λες ότι έχασε ο Ολυμπιακός στη διαιτησία, αφήνοντας εννοούμενα και υπονοούμενα ότι την διαιτησία την έχει και ο ΠΑΟ. Λέω κάτι λάθος. Εγώ λέω ότι την έχει η ΑΕΚ πιο πολύ και ο ΠΑΟΚ ακολουθεί. Λέω ότι γίνανε πολλά παραμάγαζα και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Επειδή εγώ είμαι πολύ μαθηματικός τύπος, καταρχήν το ότι όταν έχεις 20 χρόνια τη διευθυνσία δεν ισορροπεί με το να την πάρεις εσύ κανένα δίμηνο. Ναι, δεν ισορροπεί. Δηλαδή πρέπει, υπάρχουν παρακλάδια πρέπει, βέβαια. Ναι. Μπράβο. Θα πρέπει στη διάρκεια των ετών και στο βάρος των τροπέων να δεις πόσα πήρες με διευθυνσία ή όχι για να πεις. Ναι, και εγώ πλέον έγινα. Όχι, εμένα μου αρέσει αυτό που γίνεται φέτος, γιατί ο Ολυμπιακός έχει το γρανάζι τόσα χρόνια, δεν μπορεί να απεμπλακεί εύκολα. Ο άλλος πήγε, πήρε τις ενώσεις, ο άλλος δεν έδωσε φράγκο, έγινε συνέτερος. Θα γίνει ωραία ιστορία. Ναι, ωραία θα γίνει. Κοίτα όμως τι γίνεται. Με την αφορμή της ανακοίνωσης της θύρας 7, ναι. Εσύ αφήνεις να εννοηθεί ότι μην μιλάς και Σάβα, εσύ τα είπες αυτά. Μην μιλάς Σάβα και Σάβα. Γιατί τώρα δεν έχουμε τη διαιτησία, την έχουν οι άλλοι. Και αυτό όταν την είχαμε εμείς, τότε ήμασταν όπως ήμασταν, τώρα δεν κτλ. Εγώ ένα θα σε πω. Έχουμε δει 4 αγωνιστικές μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Άσχετα αν ήταν ανθρώπινα λάθη ή όχι, ποιος ευνοήθηκε. Μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Ναι, όσον αφορά τη διαιτησία και στα 4 μάτς. Ποιος ευνοήθηκε. Ευνοημένος. Ναι. Κοίταξε. Ο Ολυμπιακός ούτε ευνοήθηκε ούτε αδικήθηκε. Κάτι δεν του δώσαν ένα πέναλτι στην Ξάνθη. Και τώρα του δώσαν ένα που δεν ήταν. Και δεν του δώσαν και κόκκινη. Αλλά ξεχνάς και κάτι άλλο. Ότι πριν 3 χρόνια ο Ολυμπιακός έπαιζε, οι διαιτητές το σπρώχναν στα φάουλ, στα πειθαρχικά, δεν ήταν μεγάλες φάσεις. Και οι αντίπαλοι, και οι αντίπαλοι λέγανε, αφού θα χάσω όπου θα χάσω, γιατί να κατεβάσω την ομάδα μου, δεν κρατάω 4 αναπληρωματικούς, 5 για το άλλο παιχνίδι. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε. Ναι. Η διαφορά και η βαθμή και η διαφορά του βαθμού και τα λοιπά. Όλα, άλλο θέλω να σου πω και θα στο πάω από το τέλος θέλω να σου πω. Εγώ μέχρι στιγμής στον ΠΑΟΚ μπορώ να πω ότι δεν ευνοήθηκε πουθενά. Αντίθετα θα έλεγα. Ούτε αδικήθηκε ούτε ευνοήθηκε. Περίμενε. Ναι. Στο πρώτο μάτι με τη Λεβαδιά μπορεί και να έχασα και ένα πέναλτι στον Μπρίγιοβιτς που για μένα ήταν. Άσχετα εσύ, δεν ξέρω, μπορεί να πει δεν ήταν, αλλά την αφισβητούμενη δεν την πήρα. Η ΑΕΚ αντίθετα. Έχει πάρει όλα τα αμφισβητούμενα. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Δείχνει ΑΕΚ ότι έχει την καλύτερη διαιτησία, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ, όχι την καλύτερη. Εγώ θα έλεγα ότι αν ψάχνεις έναν ευνοημένο, η ΑΕΚ είναι. Είναι κίτρινος, ναι. Σίγουρα δεν είναι ασπρόμαυρος. Ναι, σίγουρα και ούτε ο υδρόλευκος. Σωστό, συμφωνούμε. Ναι, γιατί όμως όταν μιλάτε και όταν λες εσύ αφήνεις εννοούμενα και αφήνεις αναιρεθεί ότι ο ΠΑΟ και ΑΕΚ είναι στο ίδιο άρμα ευνοημένης διαιτησίας. Δεν το είπα αυτό, αλλά όταν βλέπω, όταν βλέπω έναν Ολυμπιακό, ο οποίος υπό άλλο καθεστώς τον Ατρόμητο, την Τρίπολη θα την έπαιρνε 1-0 με κακό ποδόσφαιρο και τώρα είναι στο 1-1-2. Βλέπω ότι στην Ξάνθη με μέτριο ποδόσφαιρο θα έπαιρνε το πέναλτι και θα ήταν συν 4. Δηλαδή αμέσως ο Ολυμπιακός με το καινούριο καθεστώς έχει -4 βαθμούς.
που θα είχε, που θα είχε με το σφύριγμα το υπέρ του, με τον Κιρτζίκη και τους Γκαγκάτσιδες, εάν ήταν τα πράγματα εκεί. Άρα ο Ολυμπιακός με τα καινούργια δεδομένα είναι μείον 4, χωρίς να ευνοηθεί και να αδικηθεί. Μπράβο, άρα πάρα πολύ με βοηθάς αυτό, δηλαδή λες εσύ, αλλά ο κόσμος δεν τα αντιλαμβάνεται απόλυτα αυτά. Νομίζω ότι ήμουνα... Το 100-0 έγινε 50-50. Μπράβο! Ναι, αλλά ερήμην του λόγου σου και των σκέψεών σου φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός είναι αδικημένος. Όχι! Περίμενε, όχι, όχι. Γιατί συνηγορείς στην ανακοίνωση της 7. Η 7, η 7 δεν μπορεί να πει τώρα δεν μας ευνοούν. Αυτό το παράπονο της 7 είναι ότι δεν έχει τη διαιτησία Ολυμπιακός υπέρ. Όχι ότι αδικείται. Καταλαβαίνεις όμως ότι το 50-50 που τελικά είναι ο στόχος και το θεμητό και αυτό που θέλουν όλοι γίνεται για τους μεν και δεν θέλω να ρίχνεις νερό στο μήλο τους ότι είναι κάτι κακό. Ότι είναι κάτι αρνητικό. Είναι το ζητούμενο. Αν θες να μιλήσεις για την... Και πάλι εγώ είμαι άδικος με την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή γιατί από ένα μάτς δεν μπορώ να κρίνω. Θα πρέπει να δω μετά τη 10η αγωνιστική. Φίλε, να μιλήσουν, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ωραία τα είπε. Ωραία τα είπε. Πάντως, όχι, ωραία τα είπε. Δεν είπα ότι είπε κάτι. Συμφωνώ πάντως μαζί του σε όλα. Να σε καλά. Ωραία τα είπε. Να σε καλά. Συμφωνούμε 11η φορά. Επόμενη γραμμή, ναι. Πώς. Καλησπέρα, λέω. Καλησπέρα. Από το όμορφο Διδημότυχο. Άντε ρε, πού σε χαμένο κορμί. Ω, κούκλα το Διδημότυχο. Σας ακούω κάθε μέρα, απλά κάνα δύο φορές που προσπάθησα να πάρω τηλέφωνο, ήταν κατηλημένα, τελείωνε και η εκπομπή, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, πήρα να πω μια πολύ όμορφη καλησπέρα, να χαιρετήσω το κουσκούνι τον ερωτικό τον FM. Είναι ο κουσκούνι στον FM, όπως και να το κάνουμε. Είναι ο τρικαδόρος, είναι ο έτσι και ο αλλιώς. Λοιπόν... Ο σαλτσαδόρος. Θα ήθελα να πω κάτι. Τι λες δε εσύ γεμάτος που μπαρώεις από πάνω μέχρι κάτω. Σιγά. Για πες. Ψιψινάκι. Το καλοκαίρι, ναι. Είμαι, πλούμουν στην Καβάλα με την οικογένεια. Πήγαμε και είδαμε το φιλικό του, της K20 με την Καβάλα. Ναι. Λοιπόν, πήγα την κουρούλα εκεί πέρα, λίγο να αρχίσει να μπαίνει στο πνεύμα του γηπέδου, μου το ζητούσε χρόνια. Μετά πήγαμε, βγήκαμε φωτογραφίες με τον Παύλο, με τα παιδιά, τον Κώστα Νιωσήφιδη και τα λοιπά. Και κάνω μια ερώτηση στον Παύλο. Το λέω, ρε Παύλο, σε βλέπουμε και θα σε δούμε και προπονητή στην Αλφα ομάδα. Με είπε βήμα-βήμα. Αυτό εμένα μου λέει ότι σε κανένα δύο χρόνια δεν συμβεί κάτι πολύ τραγικό, θα είναι ο πρόεδρος. Ναι, βρε, θα είναι, βρε. Δεν θα είναι. Θα αρχίσουν οι άλλοι να λένε τι ο Μουρίνιο είναι, θα αρχίσουν. Θα έχει γέννη. Από ότι θα τα καταφέρει. Όχι. Σαν προπονητής, όχι. Όχι, όχι, όχι. Γιατί βλέπω εγώ τα δείγματα της K20. Πηγαίνει τρένο. Φτάνει στην K20. Φτάνει στην K20. Ξέρει αστήσει ομάδα, ξέρει τακτική. Ξέρει κινήσεις, ξέρει άμυνα. Ξέρει τι. Θα μιλήσει στον παίκτη, έχει πάρλα. Έχει πάρλα. Είναι παρλατζής. Είναι δικηγόρος. Ήταν η ψυχή του. Άλλο λέω εγώ. Ο προπονητής πρέπει να είναι και λίγο φιλόλογος. Να έχει πάρλα. Άμα δεν έχει πάρλα ο προπονητής, είναι ξέρω εγώ μουντρούχος και αυτός και τα λοιπά. Δεν. Εγώ απορώ με τον Ίβιτς, ο οποίος δεν έχει πάρλα, αλλά σαν προπονητής εμένα μου αρέσει. Πάρλα θέλει. Να πείσεις, ξέρω εγώ, να πείσεις το μέτριο παίχτη, ότι είναι ο παιχταράς. Να του δώσεις, ας πούμε, τον Καστίγιο για παράδειγμα, να του πεις Καστίγιο, δεν θέλω να μαρκάρεις καθόλου, εσύ είσαι παιχταράς, ρε. Τίποτα, δεν θέλω. Θα έρθει μόνος του να μαρκάρει. Θα τον παραμυθιάσεις δηλαδή. Τα έχει αυτά. Δεν τα έχει. Δεν τα έχει, ρε. Δεν τα έχει. Ούτε ο Λουτσέσκου τα έχει αυτά, ρε. Άνθρωποι που μπορεί να κάτσουν σε ένα τραπέζι και μην καταλάβουν το ανέκδοτο. Να πει το ανέκδοτο άλλο, να γελάσει όλο το τραπέζι και αυτοί δεν καταλάβουν. Δεν κάνουν για προπονητές αυτοί. Τελείωσε. Ο προπονητής πρέπει να είναι επικοινωνιακός πάνω απ' όλα. Το έχει. Τελείωσε. Για τον κόκκινο. Ναι. Αν επιτρέπετε για να κλείσω κιόλας. Γιατί να απογορεύει. Συγχαρητήρια. Έχει τρομερή φωτογένεια στις φωτογραφίες. Γιατί. Έχει τρομερή φωτογένεια στις φωτογραφίες. Αδικείς. Πρέπει να βρεις και στην τηλεόραση. Το ακριβώς αντίθετο. Μόνο φωτογένεια. Όχι. Κι όμως. Ποιος έχει φωτογένεια τρελώσει. Εγώ εχθές είδα σε κάτι φωτογραφίες, δεν μπορώ να πω. Ναι. Να πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, ήσουν καταπληκτικός. Τι φωτογένεια πλάκα μου κάνεις. Έλα ρε, ντρέπεται την κάμερα ο Χέστης. Βλέπει την κάμερα και κοιτάζει κάτω. Αδικήσε πραγματικά.
να μην βγει σε κανάλι. Όχι, ρε φίλε. Άξι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, να είσαι καλά. Όσο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορούσε να χωθεί. Τώρα που θα φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάει το κανάλι. Παρακαλώ. Ναι. Τιγρόσκυλο εδώ. Τιγρόσκυλο, μάλιστα. Θέλω να απευθύνω ένα μήνυμα στον πρόεδρο για το παιχνίδι που ακολουθεί την Κυριακή. Κανένα έλεος και απαιτώ χειρουργείο. Και κανένα fair play τύπου Sporting Λισαβόνα. Κοίταξε μαγιά! Οποιαδήποτε ήττα κάτω από 3-0 θα είναι ντροπή για την ομάδα μας. Δεν ξεχνάμε τη χρονιά του Βάλνερ και όσον αφορά τον οδηγό του Κυρσάβα να πληθούν και να έρθουν καλά. Πάρα πολύ καλά. Φιλιά. Κοίταξε μαγιά, ρε. Πάμε, ναι. Επόμενος. Ναι. 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 Καλησπέρα. Καλώς τον. Λατιχάς από Ελίσποντο. Από Ελίσποντο. Να πατήσω λίγο φρένο ραπ για να πάμε λίγο πίσω σε ένα τηλέφωνο και που έμεινε έκλειτος ο Γρηγόρης από το 82% του νοσοκομείου. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζω. Κάτσε το να μιλήσει, ρε. Κάτσε να δούμε. Όχι, ναι. Έχουμε ξαναμιλήσει κόκκινες, το έχω ξαναπεί, δεν πειράζει. Δεν εντάξει, έχω εντάξει, ναι. Να τα θυμάσαι όλα. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν τα χωριά που ζουνε, γιατί σήκωσανε 2-3 τα οποία τα είχαν ανάγκη λόγω το μόχου του Λιγνίτη και τα άλλα ζουνε κάτω από τις καμινάδες, κάτω από τις δραστηριότητες που έχει κάνει αυτή η ΔΕΗ όλα τα χρόνια και όλα αυτά τα χάλια. Πίναμε, τρώμε, αναπνέουμε δηλητήριο, ναι. Εδώ και χρόνια τα παιδιά μας, το ίδιο, το νερό με ξαφνικά. Αυτό με το θυροειδή πώς προέκυψε, που έχουν υπερθυριωδισμό, κάπως έτσι λέγεται η ασθένεια. Ναι. Κοίταξε να δεις, ραπ, εδώ και τόσα χρόνια, 40 χρόνια, εδώ γίνεται ένας χαμός. Ανεξέλεγκτα να αφήνουν αποθέσεις τέφρα σε αυτό που καίει ο Λιγνίτης, που έχει μέσα 18 μέταλλα τα οποία είναι όλα δηλητηριώδη και τοξικά. Με όλα αυτά τα χρόνια βρέχει από πάνω, ποτίζουν, κάνουν 1002, αυτό πήγε κάτω στον υδροφόρο ορίζοντα, πήγε στη γη, πήγε παντού, τα ξέσχισε όλα. Μας είπανε πριν 3-4 χρόνια ανακάλυψαν ότι έχουμε εξασθενές στο νερό μας και μας είπανε μην αγγίζετε. Και ακόμα και λύση δεν δόθηκε 100% γιατί μπήκαμε ανάμεσα σε δύο μελέτες, του Απιθύτα και του Μετσόβιου. Το Απιθύτα λέει ότι φταίει η ΔΕΗ, το Μετσόβιο λέει ότι δεν φταίει, φταίνε τα πετρώματα και κάτι καλυκάνητο που είχαμε εδώ πάνω, στο βουνό. Αχα! Ναι, αχα, δεν έχει γρηγορία, πρέπει να το ξέρετε. Τα κρύας, και για να έχουν ρεύμα, για να έχουν ρεύμα εδώ λιώνουν κορνιά. Και επίσης όταν ξεσηκωθήκαμε και εναντιωθήκαμε και σε όλο αυτό το έργο που επιτελείται και σε όλο αυτό το χαμό βάλαμε μπροστά τα κεφάλια μας και τα στήθη μας, μας είπανε δίκιο έχετε παιδιά, αλλά φάτε από 9 μήνες και 6 μήνες με αναστολή 3 χρόνια, γιατί κάνατε παρακολουθήσεις. Για να μην φωνάζετε και πολύ. Ναι, γιατί έχετε δίκιο. Δηλαδή ένα χαμάδικο μπορεί να μας κρεμούσανε κιόλας. Λοιπόν, αυτό να το ξέρετε, ότι εδώ κάτω από τις καμινάδες ζει κόσμος. Ζει κόσμος πολύ, ζει κόσμος με προβλήματα και με 1002 προβλήματα. Με ανεργία, δεν υπάρχει δήμος, δεν υπάρχει περιφέρεια, όλοι είναι γονατισμένοι στο κεφάλι και στο χρήμα και στη ρεμούλα και στη μίζα, εργολάβη, χαμός. Τρώει, εδώ είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη βιομηχανία και η πιο σκληρή της Ελλάδας. Αυτό. Από εδώ γίνεται ό,τι γίνεται. Γι' αυτό βάζηκαν όλοι τώρα να πουλήσουν και να κάνουν και απειλούν και τρομοκρατούν. Να είσαι καλά. Αυτό, να το ξέρει ο κόσμος. Να το ξέρει ακόμη ότι εδώ λιώνουν παιδιά. Άσε μάθεις ότι ήταν το σκατό το φάγαμε. Τα παιδιά μας. Να είσαι καλά. Να πάρουμε άλλο έναν. Παρακαλώ. Έπεσε. Πάμε να δούμε μηνύματα. Κόκκινο σακόφι στο πέναλτι με Κέρκυρα. Κόκκινο Βιερίνια προχθές. Κόκκινο Λέβας με Απόλλων. Κόκκινο βλέπεις ξανά σήμερα. Ναι, βλέπω. Σήμερα. Να κερδίζει, ναι. Πού παίζει? Στην έδρα της. Με ποιον? Παιχνίδι Κύπρου με τον Πανατολικό, νομίζω. Νομίζεις και το δίνεις άσο. Τα έχω δει το παιχνίδι. Απλά τώρα λέω νομίζω γιατί δεν θυμάμαι. Τι νομίζεις, δίνεις σχετικό. Δίνεις. 1,80 κάπου έδινε. Το δεν ξέρεις με ποιον παίζει. Ξέρω με ποιον παίζει. Με ποιον παίζει. Με τον Πανετολικό παιδί, ψάξω να το βρω τώρα, περίμενε μισό λεπτό. Με τον Πανετολικό παιδί. Είσαι εκνευριστικός. Πολύ εκνευριστικός. Ναι. Με τον Πανετολικό παίζει. Και δίνεις άσο. Ναι, το δίνω άσο. Στην Ξάνθη μέσα. Ναι. Μέσα. Κακό είναι. Την Ξάνθη Λεβαδιά την είδες. Απαράδεκτη. Την είδες. Απαράδεκτη. Και το δίνεις άσο. Ναι, ρε φίλε, θα πειραστώ από ένα παιχνίδι. Τέλειωσε. Από ένα παιχνίδι και τελείωσε. Εντάξει, δεν είναι. Ορίστε, Ξάνθη Πανετολικός, 1,80. 1,80 άσο. Ναι. Θα το έπαιζα. Το έχει δύο πόσα δίνει δηλαδή. Πάνε ρότα, ρε φίλε. Πάνε ρότα, ρε φίλε. Εντάξει, δεν κατάλαβα. Πολύ εύκολα τα θέλει όλα στο πιάτο σου.
Αντίθετα, μου φαίνεται προκλητική για άλλη μια φορά η απόδοση του γκολ-γκολ στο Ολυμπιακό Τρίπολη, στο κύπελο. Στο Ολυμπιακό Τρίπολη, γκολ-γκολ. Ναι. Πόσο είναι? Την Κυριακή ήταν 2-10 και τώρα είναι 1-85, 1-90. Μου φαίνεται αδιανόητο να μην βγει γκολ-γκολ αυτό το παιχνίδι. Γιατί να βγει γκολ-γκολ και να μην βγει 1-0? Γιατί θα βάλει πολλούς αναπληρωματικούς ο Χάση. Ναι. Ναι. Και ο άλλος. Και ο άλλος θα βάλει αναπληρωματικούς. Οπότε γιατί να, είναι, να καίγονται. Πολύ καλά. Χαλάρα. Εντάξει. Κόκκινη έχει κάνει χειραψία Ραπτόπουλου με τον Βερνιά πριν 5-6 χρόνια στο Ικέα, νομίζω. Ναι. Και την επόμενη μέρα πήρε κόκκινη με τον Αστέρα. Ναι. Με αυτά που λέει 15 γκολ τον βλέπω φέτος. Μαζί σου με φίλοι. Τότε ο Βιερίνη απαιτούσε, ρε, που τον έκανα εγώ χειραψία. Ράπο Βιερίνια, το καλύτερο και πιο κοντρολαδισμένο εξτρέμ του πρωταθλήματος. Αν διαφωνείς, παίρνουν ποιος είναι καλύτερος από τον Αντελίνο, ρωτάει ο Γιώργος. Μα επειδή είναι ο καλύτερος, έχω απέτηση. Δηλαδή, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Έχω ένα καλό αμάξι στο δρόμο, όταν μου βγει το ελάφι, θέλω να πατήσω φρένο να σταματήσει το αμάξι. Αυτό θέλω να πω. Θέλω δηλαδή τον Αντελίνο, όπως το λέτε, έξω από την περιοχή να παίρνει όπως παλιά. Δεξί μπακ, δεξί στόπερ και το εξάρι. Ένας με ένα να τους διαλύει και να το σουτ βολίδα στο δεξί χέρι του τερματοφύλακα χαμηλά γκολ. Αυτό θέλω από το βιβλίο. Όχι, Ραπτόπουλε, αυτός που έπαιζε Ρεάλ και Εθνική Ουρουγουάη για τον Παύλο Γκαρσία λέει. Ναι, δεν ξέρει από τακτική για να στήσει ομάδα και εσύ που έπαιξε τη δόξα Κολοπετινή σας ξέρεις. Δεν ξέρει. Ο πλανητάρχης Κολοτούμπας εκεί γίνει. Δεν ξέρει. Δεν μπορεί να γίνει προπονητής. Τι έπαιξε. Ένας άνθρωπος. Να απαντήσω. Ένας άνθρωπος που είναι μουγκός όταν βγαίνει. Ένας άνθρωπος. Επειδή έπαιξε στην κορυφαία ομάδα τη κορυφαία ομάδα του κόσμου, δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει και προπονητή. Ωραία. Να σου πω το άλλο. Πάρε τον Ζιντάν και βάλ τον στη Σασουόλο. Πάρε τον Ζιντάν και φέρ τον στην Τρίπολη. Να πάρει το χ που πήρε ο Παντελίδη στο Καραϊσκάκι. Πώ θα φάει ο Ζιντάν. Αφού το θέλετε έτσι το έργο. Στην μπάλα. Να το πάμε παγκόσμια. Φέρε τον Ζιντάν. Φέρε τον Ζιντάν στον Απόλλων Αθηνών να πάρει χ από τον Μπάοκ. Το 0-0. Φέρτονα. Σου απαντώ εγώ. Σου απαντώ εγώ. Φέρ τον προπονητή της Dortmund να σώσει τη Λάρισα. Φέρτονα. Μπορεί. Όχι. Φέρτονα. Λοιπόν, θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ να βάλεις έτσι τα δυνατά σου και να δώσεις τα φώτα σου να πεις τα τρία παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη εδώ. Θα σε παραδεχτώ, ειλικρινά. Ποιος παίζει? Κωδικός 1700. Τι είναι αυτή, τι κατηγορία είναι? Διάβασε. Χομ Γιούγκ. Ναι. Αμπρεξίμ Νιγκάτα, 0-1 ημίχρονο. Αλμπιρέξ Νιγκάτα, στο 71. Σαντόγκλου Νέγκρε. 0-0. Dream. Πώς λέμε, Deep. Στο 1, ναι. Deep Hoy. Δεν θα κάνουμε δουλειά. Αφού θα πει μπάρει, θα έρθει ο Καναλάκης. Καναλάκη. Ξέρω ποιο. Μόνο του. Πού να ξέρω. Μόνο του είναι ο Καναλάκης. Μόνο του είναι. Λοιπόν, για να μα. Εντάξει. Γρηγόρη, μια ερώτηση προς τον Κωστή. Δήμο. Βεβαίως. Ναι. Υπάρχει διαφορά στο παιχνίδι ενός καλού εξαριού και ενός καλού οχταριού? Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ένας καλός φίλος από τα Χανιά ρωτάει. Ναι. Το οχτάρι, άμα τον βάλεις να μερκάρει το καλό δεκάρι, θα του φύγει. Ο Χαρίσης δηλαδή το διώξανε ο Ιβιτς γιατί δεν μάρκερνε. Εντάξει, δεν ήταν σκύλος. Το εξάρι που είναι στη Τζέλσι ο Καντέ είναι σκύλος. Δεν περιμένω εγώ όμως από το σκύλο να μου κάνει γκολ ή μακρινές μπαλιές. Είναι σκύλι. Τεράστια υπόθεση ένα παίκτη να μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις. Α, καλά. Ναι. Δηλαδή αν κάποιο. Είναι ακριβώς η ραχοκοκαλιά της ομάδας. Δηλαδή είναι μεταξύ άμυνας και επίθεσης.